Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δευτέρα 20 Ιανουαρίου. Φτάσαμε 20. Φτάσαμε και 20 του μήνα. Σιγά σιγά δηλαδή πάμε προς το Φλεβάρι, που ή καλοκαίρι θα μυρίσει ή ο χειμώνας θα μας ίση. Ένα από τα δύο θα γίνει, να ξέρεις. Και βλέπω το δεύτερο να γίνεται. Έχει μετατοπιστεί κάπως, έχω την αίσθηση, του καιρού, τα καλοκαίρια και αυτά. Δηλαδή έχουμε πάει, έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Φυσικά αφού βάζετε λακ όλοι, λακ. Τι βάζουμε? Λακ. Πού το βάζουμε εμείς τη λακ? Στα μαλλιά σας. Ποια μαλλιά? Εντάξει. Και παίρνετε πλαστικές σακούλες από τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Το ακόμα. Το διαλύθηκε. Γι' αυτό γίνεται, Κώστα. Φυσικά γι' αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Έχει τζάκι στο σπίτι? Όχι. Όχι. Έχω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε σήμερα. Αρκετά θέματα μετά το Σαββατοκύριακο που είχαμε αρκετά μάτς και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είχαμε δύο θριάμβους και μία ακόμα ήττα. Και μια κηδεία. Στο ποδόσφαιρο είχαμε νίκη του ΠΑΟΚ, ήττα του Άρη. Και νίκη του Ηρακλή. Είχαμε ήττα του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Και ήττα του Ηρακλή. Και ήττα του Ηρακλή. Γενικά δεν ήταν καλό το Σαββατοκύριακο για τον Ηρακλή. Το να σκουπίσει τα γυαλιά στον Μπουφάν, Κώστα, δεν είναι ενδεδειγμένο. Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι. Το Μπουφάν. Κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά το Μπουφάν. Μάλιστα. Ωραία. Και βέβαια δεν ξεφεύγουμε, γιατί μεσοβδόμαδα συνεχίζουμε να έχουμε δράση. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα. Στην Ελλάδα πάντα αυτό γίνεται. Υπάρχουν περίοδοι οι οποίοι καθόμαστε κανένα μήνα και μετά βάζουμε σε ένα μήνα μέσα 30 παιχνίδια να παίξουν οι ομάδες και μετά τραυματίζονται οι παίκτες. Και λέμε, γιατί τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής? Δεν ήταν καλή εκγύμναση, μάλλον, το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, έχουμε αγωνιστική κανονικότατα και ο ΠΑΟΚ Πέμπτη παίζει. Πέμπτη, ναι. Πέμπτη στις 7. Χαζομάρα αυτό. Γιατί δεν μας βάλανε. Στο ΔΑΚ Λαμίας. Γιατί δεν μας βάλανε. Πέμπτη 7.30. Διαιτητής στο Λαμία ΠΑΟΚ. Οπα. Ο Σέζος από το Κιλκής. Καραγκιζόπουλος η Μαθίας πρώτος βοηθός. Τζιουβάρας Θεόδωρος Κοζάνης ο δεύτερος. Μαλούτα Δημήτρης ο τέταρτος. Σιδηρόπουλος στο ΒΑΡ. Και Παπαδάκης Μιχαήλ Ηρακλείου. Στο Άρης πάει... Ξάνθη. Φωτιάδης Φώτιος Καστοριάς. Καλός είναι αυτός. Έχει δώσει κανένα από το πλάγιο το 75. Είναι ντροπή να μιλάς διευθυνσία μετά και τα χθεσινά. Μετά από αυτό το πέναλτι που δεν έχει δώσει. Μην αρχίζετε πάλι. Το πέναλτι που δεν έχει δώσει τον Αστέρα. Αλεξίας. Είναι ντροπή. Ο Σκουλάς θα πρέπει να τρέπεται. Μωυσιάδης δεύτερος. Τέταρτος του Τσαμούρης. Σου άρεσε Ξάνθη. Σκουλάς, Σέζος, Ευαγγέλου, Κώστα, επιστρέψαν τα παιδιά μας. Τζίλος στο ΒΑΡ. Πού, στον Άρη. Με Καρσιώτη, ναι. Μιχαήλ. Αντικορυνθία. Δεν τον θέλετε αυτό, ναι. Να βάλουμε τον Κυρσάβα, μάλλον, που είπε. Έπαθα πλάκα, λέει, Κώστα, με τους παίκτες του Άρη. Η καλύτερη ομάδα. Άρε Σάβα. Είδες να αναπαράγεται από τα μέσα του Άρη το συγκεκριμένο? Γιατί το χρησιμοποιείς ως μπροχλόπουλο παγάδας? Όχι, αλλά το είπα. Σαν το εμετικό αυτό ότι μοιριάδες μηνύματα των οπαδών του Άρη και έχει τρία μηνύματα από τον ίδιο, ο οποίος έχει κατεβάσει το προφίλ του. Ψέματα όλα. Στέριο, όχι είναι ψέμα, είναι σχρό ψέμα το συγκεκριμένο. Μοιριάδες μηνύματα. Έχω 220.000 μοναδικούς χρήστες. Δεν υπάρχει ούτε ένα σχόλιο. Ούτε ένα σχόλιο. Και ένα θα υπάρχει, το δεν γίνεται. Και να υπάρχει ένα που λέει, γιατί δεν βγάζει για διαιτησία. Αυτό είναι οργή και αλητία της ΠΑΕ. Με ένα στημένο που μπαίνω, που κάνω το προφίλ εγώ. Θα πω εγώ λοιπόν αύριο και θα γράψω. ΠΑΟΚΑΡΑΣ 4. Και θα μπω στο τέτοιο, στο κείμενο του Στέρια από κάτω. Και θα γράψω Λαμόγιο Αναστασιάδη, τα παίρνει. Και θα το πάρει μετά εσύ για το κάνει θέμα. Οργή και αγανάκτητα τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν μα λέει ότι ο κόσμο του Άρη είναι μια χαρά. Είδε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με 6 γκολ. Είδε ένα παιχνίδι. Τίποτα, είδε το δεν είπε δεν τρέχει τίποτα. Να δίνει γλωσσόφυλλα με τους, κανένα γλωσσόφυλλο του... δεν έδωσε. Αυτή είναι η εμετική σα προπαγάνδα. Ναι, αγόρι μου, και στην Τούμπα ήταν στο ίδιο σημείο. Μιλούσα, στο ίδιο ακριβώ σημείο ήταν στην Τούμπα και μιλούσε με τον Μάκη Γκαγκάτσι. Στο ίδιο, γιατί είστε εμετοί σε αυτά τα θέματα. Ναι, ναι. Είστε η ντροπή της δημοσιογραφίας σε αυτά τα θέματα. Πες τα, Χριστίνα, πες τα. Ξεφτυλίζετε κάθε έννοια δημοσιογραφίας, έχετε ξεφτυλίσει. Όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, σε πάρα πολλά θέματα, αλλά στο συγκεκριμένο είστε ξεφτύλες, ρε φίλε. Γιατί ήταν και με το Μάκη Γκαγκάτσι κάτω στην Τούμπα. Ακριβώς στο ίδιο σημείο, στη Φυσούνα. Με το Μάκη Γκαγκάτσι και το Γιωργάκη. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Απαγορεύεται, Κώστα, να μιλάει με το Φουρτούνι. Εντάξει, μιλούσαν το, εντάξει, δεν είναι. Απαγορεύεται, ρε φίλε. Όχι. Απαγορεύεται. Ναι. Επίσης έχουν βάλει μια φωτογραφία. Υπερβολή το Σεμέδο με το Σόουζα. Υπερβολή. Δηλαδή δύο Πορτογάλους που μετά το μάτι συνομιλήσανε.
που γίνεται σε κάθε ματς. Σε κάθε παιχνίδι γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ύποπτο, αγκαλιάλητα. Εδώ δεν τα πήκατε, βάλατε φωτογραφία τον Ένιγκ με τον Μάρτινς. Που χαιρετηθήκανε μετά το ματς και καθίσαν και μιλούσαν δύο ξένοι προπονητές. Ένα λεπτό, είναι ύποπτο κι αυτό. Έχετε ξεφύγει. Και την ίδια στιγμή. Και την ίδια στιγμή γίνεται αυτό το όργιο με την Ξάνθη. Όργιο! Ποιο όργιο πάλι. Αυτό που γίνεται με την Ξάνθη. Το όργιο. Αλλά γι' αυτό τα κάνουν. Αφού βγήκε ο μεγαλομέτοχος και είπε ότι ουκιά. Ο ιδιοκτήτης. Έχω πείσει στο Θεό και τη δικαιοσύνη. Ο κύριος άντρας, δεν ξέρω τώρα ποιοι και τι ήταν. Τι είναι ακριβώς. Ο Πανόπουλος. Αβαντάρετε τον Πανόπουλο, ρε. Ο αδερφός του ιδιοκτήτη. Ενημερωτικά. Επειδή διάβασα στη Φόρτσα για κανένα μαρινάκι δεν αναβαντάρουμε. Αυτό είναι το ψέμα σας. Το ψέμα σας για να ισορροπήσετε, φίλε, είναι αυτό. Όπως κάνετε πάντα. Σας χαρίζουν 50 εκατομμύρια και λέτε και τα δύο του Άρη και λέτε ευνοημένο τον Άρη. Αυτό κάνετε. Μια ζωή προπαγάνδα είστε. Έτσι. Δεν μασάει όμως ο κόσμος του Άρη, να ξέρεις. Κανένας δεν μάσησε χθες. Χθες παρά το bullying το επικοινωνιακό, σας γράψαν στα παπάκια τους. Έλα. Ο κόσμος του Άρη σας έγραψε τα παπάκια του και σας γράφει. Και να σου πω και κάτι, γράψτε κι άλλα. Πείτε κι άλλα. Πείτε κι άλλα. Ισχυροποιείτε τον Καρυπίδη με αυτά που κάνετε. Τον ισχυροποιείτε, εσείς τον ισχυροποιείτε τον Καρυπίδη με αυτά που κάνετε. Και αυτά που γράφετε. Τον κάνετε στον κόσμο του Άρη μάγκα, έτσι που τον πολεμάτε. Συνεχίστε, κάντε τον, μια χαρά. Μια χαρά. Πρώτη φορά που τα μέσα του ΠΑΟΚ δεν γράψανε για μια φάση που έχει ευνοηθεί σκανδαλωδός Ολυμπιακός, στο πέναλτι. Δεν γράψανε. Γράψαν offside τον γκολ του Άρη. Ο Άρης είναι ο εφιάλτης σας. Είναι η πρώτη φορά ευνοεί το Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Αυτά. Συνέχισε, κλείσατε. Μόνο εδώ, ναι. Τι να κάνουμε. Φυσικά. Παντού είστε εσείς. Είστε σε 130 μέσα. 130 εκπομπές. Ένα υπάρχει και ένας που τα λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα υπάρχει και ένας. Ένα κακό σπυρί στον παππό σας. Τι να κάνουμε τώρα. Και θα τσούζει πάρα πολύ. Τέσσερα μάλλον κακά σπυριά. Όχι μόνο ένα. Έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα ο Ένιγκ για το ματς με την Ξάνθη. Βέβαια. Αν το χτίσει το ματς. Ο Άρης, επειδή δεν είναι κότα σαν και εσάς, αγωνιστικά εννοώ, έτσι, δεν μπήκε να πάρει το Χ. Μπήκε να κερδίσει. Γιατί εκνευρίζεσαι, δεν βλέπεις τη ώρα σου μιλάω εγώ και έχεις πει 18 χαρακτηρισμούς. Εκνευρίζομαι. Να εγώ τα πινελίκια, όχι για σένα. Εκνευρίζομαι από την αλήθεια. Βλέπεις τη ώρα μιλάω. Αναπαράγει την αλήθεια όμως, φίλε. Ψεύτικα τέτοια, ψεύτικα δημοσιεύματα. Τρία σχόλια του No Name που κατέβασε το λογαριασμό μετά όλος τυχαίως, ο οποίος μπήκε και έγραψε για το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης. Καρυπίδη, γιατί δεν βγάζεις ανακοίνωση, είσαι ξεφτύλα. Φύγε, δεν είμαστε Βέρεια, ντροπή σου Καρυπίδη, ξεφτυλισμένε, εμείς είμαστε Άρης, οι αριανοί παράγοντες που είναι και... Ό,τι να είναι Κώστα, και μετά μπαίνουμε στο λογαριασμό αυτόν και το κατεβάσει. Δεν υπάρχει! Αυτό μπήκε και το Χρήστης, ο Χρήστης του Facebook. Μια ανακοίνωση για τη σφαγή θα μπορούσατε να βάλετε, Χρήστη. Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις. Μόνο με τον ΠΑΟΚ. Μία ανακοίνωση βγάλαμε τότε. Δεν ξαναβγάλαμε. Βγήκε ανακοίνωση Παϊάρης μετά και είπε: δεν ξαναβγάλαμε. Βγάλαμε, φίλε Κώστα όμως, Γιάννη Μάκη. Είπαμε για τον Κομίνη. Η ΠΑΟΚ βγάζει ανακοινώσεις. Δεν έβγαλε ο Άρης για τον Κομίνη. Δεν είπε το βράδυ. Δεν διάβασε. Δεν τα διαβάζει αυτά. Και είπε στον Περέιρα να τον φάει. Πώς δεν βγάλαμε. Τι θες να βγάλουμε. Η ΠΑΟΚ ανακοινώνει. Θα μας πεις και τον τρόπο που θα επικοινωνούμε τα θέματά μας. Όχι, απλά μια διαπίστωση κάνω. Εσείς γιατί δεν βγάζετε για την Ξάνθη μια ανακοίνωση. Να μας εξηγήσετε ποιος είναι αυτός που πήρε ο RFA και τα λοιπά. Βγάλε μια ανακοίνωση. Δεν χρειάζεται. Βάλατε το Έθνος να κάνει bullying στο πρόεδρο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δύο σελίδες θέμα στο Έθνος της Κυριακής. Εσείς που δεν ασχολείστε και δεν φοβάστε. Και κατέρευσε το κατηγορητήριο. Δύο σελίδες κατά του Προέδρου. Πολύ ωραία πράγματα. Δεν τα κάνουν αυτά οι παοξίδες, μόνο οι Ολυμπιακοί. Γιατί δεν λες το 10.gr να μπει χωρικό στην εκπομπή, γιατί δεν έχεις αφήσει άλλο για το 10. Που να μην έχεις αναπαράγει. Μόνο το 10 το κάνεις λάθος. Το bullying αυτό το κάνεις. Πήρα μόνο το 10. Το Έθνος. Βρες λοιπόν άλλο site. Γιατί συντοματικά. Συγγνώμη, δεν είναι bullying. Δεν είναι bullying, δεν με ενδιαφέρει κανένα. Είναι ψέματα. Πιστεύεις. Ναι, είναι ψέματα. Ναι, είναι bullying. Είναι κατά του Αν Προέδρου. Αν είναι ψέματα λοιπόν κατά του Προέδρου, όλα αυτά που γράφει όταν το ρεπορτάζ. Όταν είναι η ιδιοκτησία του Σαββίδη, δεν έχει δικαίωμα να κατηγορεί κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, Χρήστε. Αν παραθέτει πραγματικά γεγονότα. Ποιο είναι το πραγματικό γεγονός? Ότι αθώθηκε ο άνθρωπος από το 6 και το 2019, όλο στοιχείο, το 2020, για μια υπόθεση του 6 που αθώθηκε, εσύ το θυμήθηκες, το πει τώρα, να το γράψει τώρα. Τη βδομάδα που έχει την. Αν θίγεται ο συγκεκριμένος και νομίζει ότι το ρεπορτάζ είναι κατάπτυστο και γράφει ψέματα και τον ειδωρούν χωρίς λόγο, μπορεί να κάνει μία μήνυση. Εντάξει, για να βρει το δίκιο του Χρήστε. Ωραία. Άρα το πετάμε στην λάσπη και κάνει μία μήνυση. Εγώ λέω ότι είναι bullying. Εγώ το λέω, όχι το 10. Εγώ. Ναι. Έτσι θεωρώ. Το λες λοιπόν εσύ και το 10. Για ακόμη μια φορά. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει το 10 για το από συγκεκριμένο. Από εκεί ενημερώνεσαι, Χρήστε. Αλλά κάνει λάθος. Εγώ του ενημερώνω, εγώ του τα στέλνω να τα βάλουν.
Είμαι, τα ξέρω πολύ καλύτερα από αυτούς. Αν το κάνεις να παίρνεις και λεφτά, είναι κρίμα. Δεν πήρα, το κάνω για την, τέτοιο, για τη δημοσιογραφία και την, και την καλή ενημέρωση του κόσμου, τη σωστή ενημέρωση του κόσμου. Όπως κάνετε και εσείς δηλαδή. Στο PAOK TV και στο Open και, στο... και παντού. Το κάνετε και τη σωστή ενημέρωση του κόσμου, το κάνετε. Άλλο παιδιά, τη νέα. Όχι να μας κουνάτε το δάχτυλο εσείς. Μας κουνάτε το δάχτυλο εσείς, έκανε ο άλλος δισέλιδο για το πρώτο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έκανε. Δισέλιδο κατά του Προέδρου, φίλε. Το κείμενο είναι άστα να πάνε. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα και ο μέγας ηγέτης όλος, και έρχεται αυτός τώρα να τον κρίνει, ο οποίος το 6 είχε μια υπόθεση δωροδοκίας. Εντάξει, πρέπει να το γράψουμε. Επειδή χρήσατε το ρεπορτάζ, φέρει υπογραφή. Ναι. Ποιος το υπογραφεί? Ο Αντώνης Τσακαλέας. Δεν είναι ανώνυμο όπως είναι στο 10. Δεν το ήξερα. Θα τον πάρω να τον ξεφωνήσω προσωπικά. Πάρε και ξεφώνησε τον. Θα τον πάρω. Εντάξει. Ωραία, σε πόρτε του ΠΑΟΚ το γράφει. Εντάξει. Φίλος. Άμενε στοιχεία, δεδομένα, Χρήστανθε, δεν είναι κακό που το γράφουν. Τη εβδομάδα που εκδικάζεται η υπόθεση. Εντάξει. Είναι στην επικαιρότητα και το ψάξανε τώρα. Άρα λοιπόν, Χρήστανθε, για τον Άρη δεν μπορεί να πει κανείς νομία αν θα βγάλει ανακοίνωση ή όχι. Το Έθνος έπρεπε να σε ρωτήσει, Χρήστανθε, και το 10 για το πότε θα βγάλει 10 περιστατικά που έχουν συμβεί. Δεν έπρεπε να με ρωτήσει. Εντάξει, εκτός που ξαναλέω, είναι ψέματα όλα αυτά. Δεν έπρεπε να με ρωτήσει τώρα. Όχι, έπρεπε να σε ρωτήσει, Χρήστανθε. Να το βγάλουμε κάθε τώρα ή την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι να το βγάλουμε καθόλου. Αυτή είναι Ολυμπιακός, φίλε. Αυτό είναι Ολυμπιακός. Η τακτική αυτή, τη βδομάδα που εκδικάζονται οι υποθέσεις του Μαρινάκη, που ξεφωνίζουν τους δικαστές και βγαίνεις και λες είναι bullying, είναι αυτό, είναι εκείνο, όλο τυχαίος κτλ. Και πιέζουν με δημοσιεύματα. Ακριβώς η ίδια τακτική είναι. Η ιδιοκτήτης του Έθνος είναι ο Ιβάν Σαββίδης και γράφει την εβδομάδα που θα βγει μια πολύ σημαντική απόφαση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γράφει κατά του Προέδρου της Επιτροπής και το στοχοποιεί. Θα μας πεις για το Ολυμπιακός Άρης και την περηφάνεια που νιώθει ο κόσμος του Άρη. Αφού δεν νιώθει οργισμένος με την ΠΑΕ. Ούτε περηφάνεια νιώθει ο κόσμος του Άρη, ούτε οργή νιώθει όμως ο κόσμος του Άρη. Ξεκουράστηκε ο Σάσα. Ο Σάσα ξεκουράστηκε, πήγε στο Μέτσο. Έτοιμος. Ναι, πήγε. Ο Κρέσπο ξεκουράστηκε χθες. Είχε σκουλά. Δεν χρειαζόταν τον Κρέσπο, είχε στο σκουλά. Το πέναλτι, αυτό το έπος πέναλτι που δεν δίνει υπέρ του Αστέρα Τρίπολης. Φυσιολογικό είναι. Εγώ δεν έχω σκουλάδες. Τι να κάνω τώρα. Δεν έχω. Δεν έχω, ρε φίλε. Εγώ πρέπει να ξεκουράζω την παίκτες μου. Κάτι λέγατε ότι δεν θα έχει κάρτες. Λέγατε δεν θα έχει κάρτες. Δεν λέγατε δεν θα έχει κάρτες. Πιο πολλές κάρτες είχε από το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ χθες. Γιατί? Φιλικό παίξατε και δεν είχατε πολλές κάρτες. Ε! Μπράβο, Χρήστανθε. Χάρη και ο κόσμος να δει ποδόσφαιρο εχθές. Καθαρός χρόνος 85 λεπτά. Έχεις φάει κάτι τεσσάρες. Κάτι τεσσάρες στο Καραϊσκάκι ξεγυρισμένες. Κάτι τεσσάρες έχεις φάει. Τουλάχιστον Άρης έβαλε και δύο. Ναι, αλλά πού και πού έπρεπε να κάνει διπλό. Πού και πού. Πέντε. Εσύ ούτε εφτά έχεις εσύ, πέντε έχω εγώ. Μεγάλε ΠΑΟΚ. Μεγάλε. Μη φωνάζεις 15 αποτελέσματα έχεις εσύ. Μάθε να μιλάς ανθρώπινο. Ωραία. 15 αποτελέσματα έχεις εσύ στο Καραϊσκάκι, 17 έχω, ή 17 έχεις εσύ, 15 εγώ. Αυτές είναι οι διαφορές μας. Δύο ισοπαλίες παραπάνω, τρεις νίκες παραπάνω, τέσσερις νίκες παραπάνω. Αυτά είναι. Και αυτά γιατί έλειπα 10 χρόνια. Γιατί αν ήμουν 10 χρόνια, δεν θα τα κάνα και γιατί με σφάζανε εμένα συνέχεια. Ενώ εσύ πήγαινε τσιριμπίμ τσιριμπόμ με Μάκη Γκαγκά, όχι Μάκη, συγγνώμη, Βασίλη Γκαγκάτσι, αγκαλιασμένη. Αγκαλιά! Αγκαλιά! Έχεις εξοργήσει όλο τον κόσμο του Άρεος με αυτά που λέτε. Τον έχετε τρελάνει τον κόσμο του Άρη. Αλλά δεν τα βάζει αυτά. Ο Ντουρμπισάη τελικά, αφού ήταν μεταγραφή η Παύλα Αγορά, γιατί επιστρέφει στο Γαύρο, ήρεμα ρωτάω, μην αρχίσει πάλι να τσιρίζει. Δεν επέστρεψε στο Γαύρο. Δεν επέστρεψε. Ναι. Πάντως το άρθρο που χαρακτηρίζει στημένο. Είδα το ίδιο περιεχόμενο σε άλλα 4-5 site. Αυτό γίνεται στα site. Άρα είναι όλα στημένα βασικά. Όχι, φίλε, παίρνει ο ένας το κείμενο και κάνει copy-paste πρώτη φορά. Το είδες αυτό το στέριο. Και ζωρισμένα είδα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, όχι, θα μας πεις ότι επίσημα λέει είναι δανεισμός του Ντουρμισάη. Πού το λέει. Και πες μου το site αυτό που το λέει να του κάνουμε αγωγή. Το Sport DNA. Να του κάνουμε. Να του κάνετε. Μηνύσεις τι καλή. Εδώ μηνύεται για τους δικούς σας παίκτες. Τι? Εδώ μηνύεται για τους δικούς σας παίκτες, λέω. Δεν μηνύσετε για τους ξένους. Εσείς εδώ βγήκατε και είπατε θα κάνετε αγωγές και μηνύσεις για το θέμα της ΠΑΟΚ και της Ξάνθη και θα είπα πού είναι η μηνύση. Κάνατε καμία. Α, περίμενε. Ο ΠΑΟΚ περίμενε, ο Άρης όχι περίμενε. Ο Άρης έχει κάνει. Θα ο Καρυπίδης έχει κάνει, Στέριο. Έχει κάνει. Έχει κάνει. Ο ΠΑΟΚ έκανε. Για το ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Ο κύριος Καλπαζίδης, κάνει Καλπαζίδης. Ο τρίτο, ο τρίτου βαθμού συγγένειας. Ο τρίτου βαθμού συγγένειας. Σκευωρία. Το θετικό είναι βέβαια ότι δεν θα κάνει ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Εκτός να δώσει η εντολή. Και εκεί να γίνει τέτοιο. Να γίνει. Κοροϊδεύατε τον Καρυπίδη ότι έχουμε γυναίκα μεγάλο μέτοχο. Έτσι δεν λέγατε. Την Ειρήνη κοροϊδεύατε. Και αποκαλύπτεται τελικά η Κική είναι η μεγάλο μέτοχος μαζί με τον Νίκο. Μπράβο. Αφού το ξέραμε αυτό. Το ξέραμε. Όχι, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Το έλεγα και με βρίζανε.
Με βρίζανε. Με βρίζανε, Κώστα, ότι είμαι, είμαι ψεύτης. Στέργιο, το βρίζατε. Ότι είμαι ψεύτης, λέγανε, Κώστα. Στέργιο. Δεν ξέρω. Κώστα, τι το βρίζουν, το βρίζανε. Με το μυαλό του, δεν ξέρω πραγματικά. Ναι, δεν τα ξέρουμε αυτά. Ξέρουμε όμως ότι ο Αριανός είχε μοιριάδες μηνύματα, ούτε ένα. Ούτε ένα. Ένα για δείγμα, ρε φίλε. Ένα. Ένα. Ένα μήνυμα. Ένα. Ένα. Ούτε ένα. Λοιπόν. Ωραία. Τα είπαμε τα εξωαγωνιστικά. Παίρνουμε λίγο αγωνιστικά για το. Βέβαια, δεν είμαστε καλοί. Δεν είμαστε καλοί. Να σου πω κάτι, δεν είμαστε καλοί. Αυτό πρέπει να το χάνουμε στο δύο ώρο μέσα, Στέργιο. Τώρα τα είπα όλα μέσα. Όχι, μπορεί να αναλύσει το μάτς λίγο. Χρειάζεται γιατί ο Γιατί να μπόρεσε. Α, ο Ολυμπιακός άρεσε να αναλύσουμε πρώτα. Ο Ολυμπιακός άρεσε να αναλύσουμε πρώτα. Ή πάω Αστέρα. Όχι, Ολυμπιακός. Πριν το μάτς του πρωτοπόρου. Του πρώτου. Να ακούσουμε λίγο την άποψή σου. Του πρώτου και τη καλύτερη. Και τη καλύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Που έχει του περισσότερου βαθμού στα ντέρμπι. Συπε ότι έχει εσύ περισσότερου βαθμού στα ντέρμπι. Εκεί που φαίνεται πραγματικά ποιος παίζει με ποιον. Στα ντέρμπι. Ο Άρης έχει τους περισσότερους βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος. Χρήσατε, ούτε, ναι. Ούτε στον υπαγωγείο αυτά τα πράγματα. Εδώ εσείς μας λέγατε για Αίτου Νταμπλούκου, ρε φίλε. 20 διαφορά έχουμε. Αίτου Νταμπλούκου. Δεν έχω το σκουλά, φίλε. 20 βαθμούς. Δεν έχω Ευαγγέλου, δεν έχω σκουλά. Θέλεις να φτάσει 40. Δεν έχω να... Σέζο. Θέλει να φτάσει 40. Έχουμε και 50 εκατομμύρια μπάτζετ διαφορά. Να ξέρεις. Και έφαγες 4. Τώρα βάλαμε και τον μπάτζετ μέσα. 4. Έφαγανε 4. Ψέματα θα πω. Και στην Τούμπα 3 συνεχόμενα μάτζετ δεν μπορούσαμε να κερδίσεις. Βάλ τα ζουζούνια. Και λες για 20 βαθμούς διαφορά που παίρνεις με τις Ξάνθες και τους Πανετολικούς. Γι' αυτό έχουμε 20 βαθμούς διαφορά, Στέργιο. Γιατί κερδίζεις αυτούς. Μεταξύ μας δεν μπορείς. Στα ίσια όταν παίζει Άρης, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Το μεγάλο Άρη. Δεν μπορείς να τον κερδίσεις. Και επειδή είναι τόσο μεγάλος ο Άρης, τόσο μέγεθος, είναι μεγάλος, είναι τα κεφαλαία που τόσο τεράστιος, δεν τα χρησιμοποιώ, σταμάτησα να γράφω. Τόσο τεράστιος είναι ο Άρης, τόσο τεράστιος, φίλε, είναι τόσο μεγάλος που όταν πάει στο Καραϊσκάκι, αν δεν κερδίζει, λες ότι είναι στημένος. Ο μεγάλος Άρης είναι τόσο μεγάλος, ο μεγαλύτερος όλων που, που λες ότι είναι στημένος. Δεν είχα μια αμφιβολία ότι ο Άρης θα χάσει, όπως όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Όπως δεν είχε αμφιβολία και στο μάτς του Κλάνης Βικελίδης. Ναι. Χαροπάτα δύο μου χέρια στο δεύτερο μήχρονο χρήσανθε. Αλλά ούτε αυτά ο κόσμος θα λέει το Άρη. Τι σημαίνει χαροπάτα δύο χέρια. Τίποτα, ούτε στο φιλικό τόσο έλλειψη έντασης στο δεύτερο μήχρονο. Να σε πάρω να φύγουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Να λέξει το μάτς, να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Υπήρξε η ένταση. Να πει μπράβο κ. Σάβα στον Πόδο και στον λαό του Άρη. Υπήρξε ένταση στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Α, όχι, ιδέα σου. Τι ιδέα μου. Στο τρίτο. 1-0, 2-0. Πασούλες εκεί, πάσα στον Ακπομ το 3-1. Δεν ήταν έτσι το μάτς. Έτσι δεν ήταν. Δεν έδωσε πάσα ο αντίπαλος στον Ακπομ να βγει τέταρτη να γίνει 3-1. Έτσι δεν ήταν. Στο τρίτο λεπτό δεν μπήκε τον γκολ κατευθείαν. Αυτά τώρα τα θες και τα λες που δεν υπήρχε ένταση στο Πάο Ολυμπιακός. Φυσικά καμία. Καμία απολύτως ένταση. Πέρσι όλο τυχαίως κάποιος χτύπησε τον τέτοιον, τον Γκαρθία. Μην παίζουμε τώρα κτλ. Κανονικά το μάτς στα χαρτιά. Κώστα, τι γίνεται, ρε, καλά. Λοιπόν, Ολυμπιακός Άρης, Στέργιο. Ο Άρης μπήκε πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Δικαιούταν ένα γκολ. Είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες για να κάνει γκολ. Είχε δοκάρι με τον το Λάρσον. Μάλλον εκεί το έκανε επίτηδες το δοκάρι. Το χτύπησε. Γιατί δεν ήθελε να μπει. Στη συνέχεια κάνει το 1-0 ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ένινγκ αναγκαστικά χρησιμοποίησε τον Έμαν. Άμα θέλετε να στείλουμε και την γνωμάτευση για τον Κουέστα. Γιατί δεν το πιστεύατε ότι ο Κουέστα είναι τραυματίας. Έκανε ένες στο παιχνίδι με την Ξάνθη κτλ. Στέργιο. Μπράβο του. Ο Κουέστα, ο οποίος χτυπήθηκε από τον Ακπομ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, έμεινε 3,5 μήνες έξω. Αλλά ο Σιδηρόπουλος δεν έδωσε ούτε κίτρινη. Στέργιο. Στέργιο. Στη φάση εκείνη, Στέργιο. Στέργιο. Που μιλάτε κιόλας. Από πάνω. 3,5 μήνες εκτός έμεινε ο Κουέστα, Στέργιο. Δεν το ήθελε, ρε. Δεν το ήθελε. Εγώ είπα, δεν είπα ότι το ήθελε. Κάρτα. Α, ναι, εντάξει. Κάρτα! Ναι, ναι, ναι. Που πέφτει πάνω στον τερματοφύλακα. Τέλος πάντων. Εδώ χθες μας λέει ο Σπυρόπουλος ότι βρίσκει την μπάλα ο τέτοιος. Ο Αουγκούστο και διώχνει και δεν υπάρχει πέναλτι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δέχεται στο καπάκι δεύτερο γκολ από ένα τραγικό λάθος της άμυνας. Δεν υπάρχει αυτό το λάθος που κάνει η άμυνα του Άρη. Και φυσικά γι' αυτό πρέπει να τον κράξεις τον ποδοσφαιριστή όταν κάνει λάθος. Εκεί που βούτυξε ο Σαολίν. Όχι, ήταν εκείνο. Όχι. Κάνει το λάθος. Ο Σαολίν. Μιλάνε για λάθη και στοχοποιούν τους παίχτες ότι είναι στημένα. Αυτοί οι οποίοι ο τερματοφύλακάς τους βγήκε και έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Άρα και εγώ να υπονοήσω για τον Ζιφκοβίτς ότι κάτι έγινε εκεί πέρα. Εύκολο είναι αυτό, ξέρεις, τι ωραία. Έχει φυσικά από μένα, από κάποιον άλλον ότι έγινε. Που τα έχει. Υπονοείται για τους άλλους παίχτες, αλλά μόλις κάνουν οι δικοί σας εγκλήματα, αβάζετε μια ομπρέλα προστασίας.
Αυτό να ξέρετε τελειώνει. Στέργιο. Στέργιο. Τελειώνει. Ξαναπέφτετε. Τελειώνει. Στέργιο, εσείς θα πέσετε. Αν εφαρμοστούν οι νόμοι. Οι νόμοι. Αν εφαρμοστούν. Αν δεν εφαρμοστούν οι νόμοι και ευνοηθείτε σκανδαλωδώς για μία ακόμη φορά όπως τα καλά χρόνια του Πασόκ. Πολύ ωραία. Άρα, εσύ Χρήστα, δεν ξέρεις τι πρέπει να πει η δικαιοσύνη. Έχεις καταλήξει δηλαδή, έχεις μελετήσει τα έγγραφα αυτά. Ναι, ναι. Άρα λες από τώρα πριν καν γίνει η εκδίκαση. Με βάση, ότι αν ο Πάο καθοωθεί θα είναι σκάνδαλο, αν ο Πάο τιμωρηθεί θα είναι δικαιοσύνη. Με βάση τη δικογραφία που έχω δει, ναι. Αυτή είναι η άποψή μου, η δημοσιογραφική που εκφέρω. Η δημοσιογραφική μου εκτίμηση. Έχεις δική δικογραφία. Είναι αυτή. Φυσικά και την έχω δει. Έχεις δική δικογραφία. Εγώ την έχω. Δεν υπάρχει εμπλοκή. Έχεις μελετήσει όλα τα. Τι λες, Κώστα. Δεν υπάρχει εμπλοκή. Τι λες, Κώστα. Δεν αποδεικνύεται παρένθετο πρόσωπο. Κώστα, σου είπαν να τα πεις αυτά. Πάλι στον ΠΑΟΚ πήγαμε. Θέλει να μάθει καλά, κόσμος, λέγε, ανάλυση του αγώνα. Βλέπεις, δεν μιλάω και στον ΠΑΟΚ πάλι. Κώστα, θα φιλοξενήσουμε αύριο έναν, τον πρώτη της αυτόνομης θύρας 10 να του τα πεις αυτά. Που δεν υπάρχει. Που δεν υπάρχει. Έτσι άντε. Λέει ο ΠΑΟΚ, ήθελα να πω. Α, καλά κάνεις και το διορθώνεις σιγά σιγά. Μπράβο. Άνω κάτω τελεία εισαγωγικά. Ναι. Σαν αυτά ότι άνω κάτω τελεία εισαγωγικά ο λαός του Άρη βράζει. Αυτό εντάξει. Τι αυτό. Δεν μπορώ να ψέξω. 220.000 μοναδικούς χρήστες έχω και ένας δεν έκανε σχόλιο. Δεν μπορώ να ψέξω τα παιδιά γιατί είδαν το προφίλ σου, λέει εδώ γίνεται χαμός και το βάλανε. Ποιο προφίλ, για διάβασα τα μηνύματα. Δεν βγάζει μια ανακοίνωση διαιτησία. Αυτή είναι το προφίλ. Και άλλα λέει. Ωραία, γιατί δεν βάλανε και αυτά που γράφανε. Γιατί δεν γράφανε αυτά που έγραφαν οι φίλοι του Πάγκα το Ζήφκοβιτς μετά το Βικελίδη σε ένα θέμα. Βράζει ο λαός του Άρη. Απίστευτο ντου. Διάβασε τα κύρια, διάβασε μέσα. Δύο μηνύματα. Λοιπόν. Ναι. Καρυπίδη, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι Ολυμπιακός ή Ντάλα Βέργης με το Μαρινάκι, αλλά αν νομίζεις πως οι Αριανοί ζούμε μόνο για να νικάμε τον ΠΑΟΚ, είσαι πολύ γελασμένος. Ό,τι χειρότερο διαχρονικά είναι Ολυμπιακός και εμείς ανάρες μας έχει κάνει τεράστιο κόλλημα. Γιατί που δεν κάνει μεταγραφές είσαι εσύ. Α, στο Instagram, η τα γελάκια που... με τους Ολυμπιακούς και ορθές την ομάδα. Η αιτία που δεν κάνεις μεταγραφές είσαι εσύ. 17 like αυτό το σχόλιο. Ναι. Παοξίδω. Παοξίδω. Παοξίδες, ψεύτηκα όλα. Είστε όλοι άσχετοι από μπάλα, το μάτι ήταν φιλικό. Όπως αυτός ο Χαριλάη, η ομάδα δεν πίεσε πουθενά, ο Σόζο έπαιξε... Κώστα, γιατί διάβασες τα 4 μηνύματα. 11 like. Ναι. Όχι, είναι το ίδιο αυτά, όντως. Ο ίδιος είναι, ρε. Ναι, ναι. Είναι δύο άτομα. Φαίνεται και από τον τρόπο που γράφει. Μα είναι δύο άτομα, ο ίδιος με fake profile. Ναι, αλλά από κάτω γράφουνε. Καρυπίδη, καμιά ανακοίνωση για τη διαιτησία θα βγάλει. Δεν μπορείς να κρύψεις τη χαρά σου. Αυτό είναι το ντου. Στημένεται εδώ, γαμπρέ. Να κρύψεις τη χαρά σου. Ο Αριανός. Σε λέει τώρα σε μια ώρα θα πουλήσει το γαλανό, λέει ο άλλος από κάτω. Άλλος Χρυσαθέ. Ναι. Άμα έχεις φράγκο. Αυτό του ηρωνεύεται, ρε βλάκα. Εντάξει, ναι. Όταν γράφει να είσαι έρημο, ρε φίλε, λέει ο Καρυπίδη. Είναι ένα διάλογο δύο ανθρώπων που είναι ντου μυριάδες οπαδοί του Άρη. Πάντων είναι ο ίδιος αυτός όλος. Φυσικά. Είναι ο ίδιος. Και αυτό είναι μυριάδες. Ο ίδιος ο οποίος μετά είναι, πώς το λένε, τέτοιος του Facebook. Να ξέρεις. Ο ίδιος ο οποίος μπήκε έκανε, σαν το άλλο, που έχουν κάνει σελίδα Άρης FC. Και μπαίνουν και σχολιάζουν ως Άρης FC πάει Άρης. Παοξίδες. Όπως κάνατε κάποτε στο Άρης FM. Και βγήκε ένας εδώ, ξέρεις το βγήκε ένας εδώ. Δεν έχουν να κάνουν όταν ήρθα στο Λίπερο και λέει είμαι ο Τάδε. Που έβγαινα στο Άρης FM και έλεγα ότι είμαι Άρης για να σας κάνω μπουρλότο. Και σας το λέω τώρα, Χρήστα, δεν μου λέει, είμαι ο Γιώργος ο Τάδε και είμαι ΠΑΟΚ. Είμαι ο Στέργιος ο Α. Λοιπόν, δεύτερο γκολ. Μειώνει ο Άρης 2-1 με τον, με τον Ρόους. Και τη στιγμή που είναι με 10 παίκτες, τρώει αυτό το γκολ από τον. Πώς το λένε, τον ακραίο, τον μπακ. Αυτόν. Που έρχεσαι τη Σουντάρα. Ναι. Ο Νορβηγός, ρε. Πώς ναι. Λέγεται ο Νορβηγός, Στέργιο. Ποιος, ο Νορβηγός, ρε. Πώς λέγεται, ρε Στέργιο. Δεν ξέρω πώς ο ακραίος μπακ, ρε. Ο Ίγκασον. Με μαροκινό όνομα που έχει. Ελαμπταλουί. Αυτός. Αυτός. 3-1. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Το Σαολίν είναι το 3-1. Ναι. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Χτυπάει μπάλα πάνω του το μεταξύ που κοροϊδεύεται. Σωστά πέφτει. Στέργιο. Χτυπάει μπάλα πάνω του και μπαίνει γκολ. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Και δίνει αυτό το πέναλτι. Πέρα ότι δεν είναι πέναλτι. Ρε φίλε, βλέπεις το ΒΑΡ ότι ρίχνει ο Τσιμίκας σφαλιάρα στον Φετφαντζίδη. Το βλέπεις, το δείχνεις, δε, το βλέπεις. Πες μου, για ποιο λόγο ρε Σικομίνη δεν λες ότι είναι πέναλτι. Πείτε μου ένα λόγο. Μπορείς να μου το εξηγήσεις, είναι 3-1 το μάτς. Φιλικό όπως λέτε εσείς. Ναι. Πες μου, για ποιο λόγο δεν το ακυρώνει. Για να καταλάβω κι εγώ. Για ποιο λόγο. Είχε άποψη. Και μετά. Ακυρώνει τον γκολ του Άρη. Είδε ότι έπρεπε να καλύπτεται από δύο παίχτες ο Λάρσον και όχι από έναν που καλύπτονταν. Που υπάρχει άλλος ένας μέσα στο Λάρσον. Αλλά είναι σκυμμένος. Υπάρχει και δεύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Ναι. Ο οποίος είναι σκυμμένος όμως κάτω. Άρα λέει είναι πεσμένος, άρα δεν συμμετέχει στη φάση, άρα τον καλύπτει μόνο ένας.
γιατί έχει βγει ο τερματοφύλακας. Για να μάθουμε και κανονισμούς, να πω και σε 2-3 άμπαλους δικούς μου που μου στείλαν φωτογραφία και μου λένε καλύπτε το Λάρσον. Όχι, δεν καλύπτε το Λάρσον. Πρέπει να καλύπτε από 2 παίκτες ο Λάρσον για να μην είναι offside. Και όχι από ένα. Και όχι από έναν. Αλλά ο δεύτερος υπάρχει μες στο πλάνο. Απλά είναι κάτω. Πες μου λοιπόν κύριε Κομίνη, και γιατί εξακολουθεί ο Κομίνης, ο Τζίλος και αυτοί να είναι πάλι μέσα. Στα VAR και τα λοιπά. Εδώ ο Κομίνης έκανε τα περισσότερα παιχνίδια. Εντάξει. Ωραία. Τι ψάχνεις. Ωραία λοιπόν. Τέλος πάντων. Αυτά για το παιχνίδι. Ωραία συνέντευξη του Ένινγκ, Χρύσανθε. Ποια? Του Ένινγκ. Ναι, στη Μακεδονία της Κυριακής. Ναι. Θα τη σχολιάσουμε πιο μετά. Φίλος του είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Το ξέρουμε αυτό την πρώτη στιγμή που ήρθε. Με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός πήρε την 5η διαδοχή νίκη του επί του Άρη ανεξαρτήτου έδρας. Τεράστιες και όλα άρεσε. Πάνε κατευχήν. Είμαστε. Εσύ είχε... ανάλογο σε ρί, είχες ποτέ με τον Ολυμπιακό να σε κερδίζει συνέχεια. Καμιά 20 χρόνια. Ψάξεις, που... Καμιά 20 χρόνια που είχες τον κερδίσει. Ε? Εκεί τότε όμως δεν τα λέγαμε αυτά. Τελευταία νίκη του Άρη βλέπω το 2010. Κοίταξε, με να, κάνει και μία τούρτα. Ένα ανάλογο σερί, χτίζω με σένα, να ξέρεις. 4 συνεχόμενα παιχνίδια δεν με έχεις κερδίσει. Σου διαφέρει αυτό το Πρεγιοβίτς. Ποιο? Το 4 είπα, δεν είπα 5. Χρονικά ποιο ήταν πρώτα, ήταν στο Χαριλάου το κύπελο ή στην Τούμπα το κύπελο ή του Πρεγιοβίτς. Μετά ήταν του Πρεγιοβίτς. Άρα 3 συνεχόμενα 3. Παιχνίδια. 5 είπες για τον Άρη, 3 συνεχόμενα παιχνίδια, ο δυνάστης σου. Δεν μπορείς να τον κερδίσεις, το δυνάστη σου. Με ξεπερνάει Κώστα, δεν μπορείς. Το δυνάστη σου. Ωραίος, τον ισόβαθμο σε πρωταθλήματα, μεγάλε εσύ. 3 έχεις εσύ, 3 έχω κι εγώ. Σωστό. Τον ισόβαθμο σε πρωταθλήμα και έχεις 47 Ολυμπιακός. Σωστό. Που προσπαθείς να συγκριθείς μαζί του. Βέβαια. Όχι ρε φίλε, είναι τόσο χαόδης η διαφορά που δεν γίνεται να πουλάτε τόσο παπάπια. Φτάνει. 47-3 είστε. 3-3 είσαι με μένα. Ναι, αλλά το 80 και το 70 τα κλέβανε, Χρυσανθέ. Ποια? Και άμα τους ρωτήσεις πώς τα. Και τη δεκαετία του 90, Κώστα, και του 2000 και τα κλέβανε. Ναι, ναι, με το... έτσι έγραφε ο Μπούζας τότε. Όπως θες. Για μπες σε ένα site τους να μας πει. Ένα site τους να γράφει την επέναλη του Αστέρα χθες. Έτσι, τα κλέβανε. Κάνουν το άσπρο μαύρο. Τα κλέβανε, Χρυσανθέ, με το ενώ εμείς γράψαμε offside. Τα κλέβανε με το offside του Κατσουράνη. Με το πέναλτι του Παπουτσέλη. Αυτοί τα κλέβανε εννοείς. Όχι τα κλέβανε από σένα. Που το λες με καμάρι ότι ο Ολυμπιακός έχει 5 αυτοκαθήματα. Περίμενε, άλλο είναι αυτό. Τα κλέβανε, Χρήστε, με το Σάντο Κατσουράνη. Από τον ΠΑΟΚ το 70. Τα κλέβανε με τη Ριζούπολη. Και από τον ΠΑΟΚ. Τα κλέβανε με τη Ριζούπολη που βγήκε ο τότε αστυνομικός διευθυντής. Μα μισά. Και αργότερα υπάλληλος του Ολυμπιακού και γελούσε με τη Ριζούπολη. Λέει πολύ ωραία. Μη λες για αστυνομικούς διευθυντές υπαλλήλους του Ολυμπιακού, γιατί και εσύ αστυνομικό διευθυντή υπάλληλο έχεις. Το ίδιο καηγό, γι' αυτό σου λέω. Τα ίδια κάνετε. Τα ίδια κάνεις. Τον αστυνομικό διευθυντή στα μέτρα τάξης του Άρης ΠΑΟΚ που βρίζατε. Οι περισσότερες ομάδες έχουν αστυνομικούς. Είναι αυτός που πήγε και είπε ότι είναι νόμιμο να έχει το όπλο Ιβάν. Αυτός είναι. Ο Γεροντίδης. Μη λέτε, τα ίδια αφού κάνετε. Είναι νόμιμο. Νόμιμο, Κωνσταντίνα, σύμφωνα με το φύσαγο. Όχι, όχι, περίμενε. Δεν είναι νόμιμο εντός του αθλητικού χώρου. Εντάξει, ναι. Αν ήταν νόμιμο, δεν θα υπήρχε ποινική δίωξη. Ούτε αυτοφόρη διαδικασία που ξεκίνησε όταν έφυγε ο Ιβάν. Στέργιο. 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 Περιμέναμε να φύγει και μετά κινήσαμε την αυτοφόρη διαδικασία να το βρούμε. Και δεν μπορούσαμε να πάμε στο Μακεδονία πάντα να το πιάσουμε. Είχε πάει στο Χάγιατ να μείνει εκείνο το βράδυ. Το ψάχνανε. Άντε ρε. Αφού λοιπόν. Άντε. Αφού λοιπόν αποκτάς ακόμα ένα προνόμιο να λες για τους τίτλους του Ολυμπιακού με καμάρι κιόλα. Σου είπα μάνι μάνι, δεν είπα. Μην παραπληροφορεί τον κόσμο. Όχι, κάτσε, δεν είπα. Να είσαι... Δεν είπα για του τίτλου του Ολυμπιακού. Είπα για αυτού που κλέψαν από τον ΠΑΟΚ. Είπα 45 και μιλά, είπε. Αυτού που κλέψαν από τον ΠΑΟΚ είπα. Γιατί ο 70 κλέψαν καν 2-3. Ούτε έναν. Ούτε έναν. Μόνο από τον Άρη κλέψαν το 79. Μόνο από το μεγάλο Άρη. Από τον Ηρακλή κλέψανε, Χρύσανθε. Που και με ήττα έπαιρνε το πρωτάθλημα και το μηδενίσανε. Κώστα. Με την ΑΕΚ. Κώστα. Τι Κώστα. Για διάβασα. Κάτσε, εσύ μπορεί να λες ότι κλέψαν τον Άρη και δεν μπορεί να πει ο Κώστας κλέψαν τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε. Καταρχήν, ο ΠΑΟΚ έπαιξε όλους τους τελικούς στην Αθήνα, Στέργιο. Γεγονός είναι αυτό. Αχ, καλέ. Εκτός αυτό με τον Άρη στην Τούμπα. Ω, σωστό. Βρες και ένα που έπαιξε ο Άρης στο Βικελίδης. Κανένα. Ακριβώς. Κανένα. Και εμείς ένα κύπελο πήραμε και το πήραμε στη Φιλαδέλφια. Γκαγκατσόπεδα! Τι κάνει ο Βασίλης. Ευνοημένη. Πού είναι ο Βασίλης, ξέρετε. Να μην σου πω τι κάνει τώρα. Τι κάνει. Ο Μάκης καλά είναι. Τίποτα. Όλα καλά. Ο Μάκης είναι καλό παιδί. Ο Μάκης είναι καλό παιδί. Τελικά τι γίνεται με τις μεταγραφές που έλεγες. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα, λέει. Είναι την παλιά πάει.
Το είπαμε αυτό, ρε φίλε. Δεν υπάρχει θέμα. Το είπαμε. Οι απαγόρευση μεταγραφών δεν γίνεται. 30 φορέ έχει γίνει. Και δεν μπορεί η ομάδα να ενισχυθεί. Συγγνώμη, Στέγκα, να σε πω κάτι. Τώρα τι κάνει, το χαζό κάνει. Όχι, θα 400 φορέ το θέμα με του παλιέ ΠΑΕ. Έβγαινε η ΕΠΟ και έλεγε είναι παλιά ΠΑΕ. Και επειδή ξέρω ακριβώ τι έχει γίνει, περίμενα να πάει στο διαιτητικό. Υπόθεση του Ντουρμισάη να δικαιωθεί εκεί ο Άρης, θα σου πω ακριβώ τι έχει κάνει η ΕΠΟ. Ναι, αλλά τώρα θέλει να κάνει μεταγραφή στον πρόεδρο και τον αφήνουν όμω. Θέλει να σκορπίσει λεφτά, να ενισχύσουμε το ρόστερ. Λεφτά δεν είναι σκορπάει. Πρόβλημα αυτό που δεν σκορπάει. Δεν έχει 5 εκατομμύρια να δίνει στου Τσετσένου. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο. Μεταγραφή δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί εσεί κάνετε που έχετε λεφτά. Κάνατε. Δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε χρυσάνε. Δεν υπάρχει λόγο. Είμαστε πλήρει. Είστε πλήρει. Ναι, σε όλε τι θέσει. Έχει καμία εμβολία. Ναι, έχω. 4 από τον Άριθρο. Μάλλον δεν είσαι πλήρη. Με 4 από τον Άρη. 2-2 με τον Άρη. 2-2 με τον Παναθηναϊκό. 2-2 με την ΑΕΚ. Μάλλον δεν είσαι πλήρη. Μάλλον δεν είσαι Στέργιο. Στέργιο. Και πάρει και κάνει τερματοφύλακα Στέργιο. Γιατί αυτό που έβαλε με τον Άρη έχει φάει 11 από τον Άρη. Θα πάρω τον Έμαν. Που είναι πάρα πολύ καλό και μου αρέσει. Ο Έμαν είναι 21 χρονών. Και αν τον πάρει, κανόνισε μην τον πάρει Φεβρουάριο και παίξει Μάρτιο. Και παίξει Μάρτιο. Στέργιο. Μην τον πάρει το καλοκαίρι και το ξέρει η ομάδα σου και τον βάλει. Έτσι. Στο μεταξύ σε παιχνίδι. Λοιπόν, πάω σε δύο περίπτωση γιατί αργήσαμε. Στέργιο. Με την πολυλογία σου. Δεν μίλησε καθόλου, Χρυσέ. Δεν είπε τίποτα. Άφηνα να εκτεθεί μόνο σου. 44 υπονοούμενα άφησε. Και μετά θα πει ότι τα λέω εγώ. Μετά θα βγουν οι παοξίδε και λένε: λέει, λέει ο Αργιανό. 50 υπονοούμενα. Αν είσαι το μάτ, δεν μιλούσα και λέγε: αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό κάνετε. Λέτε 100 φορέ κατηγορείτε τον Άρη και όταν απαντάμε και αμυνόμαστε, τι είναι αυτό που λέτε, γιατί το λέω το. Εδώ όμως τα λένε όλη την άποψή τους. Και ο Στέργιος και εγώ και ο Κώστας. Ο Κώστας βέβαια είναι ο κύριος Λαδόπουλος. Τους βάζει ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ο κύριος Αλιαρέλης. Ο κύριος Αλιαρέλης γιατί Κώστας ανύπαρκτος Κώστα. Δεν φταίω εγώ. Έχεις διαλύσει την ομάδα. Εξαιτίας τους. Εξαιτίας του πάω. Εξαιτίας τους. Πες τα. Ο Ιβάν Κώστα. Θα τελειώνουμε και με εσάς όμως. Ερχόμαστε. Τι? Το καλοκαίρι τα λέμε. Κώστα. Με αυτούς Χρυσάντα, όχι με εσάς. Αυτό λέω κι εγώ. Εσείς είστε φίλοι μας σχετικά. Κώστα. Το έχουμε καταλάβει Κώστα. Έναντι του κοινού εχθρού. Έναντι του κοινού εχθρού. Βάλε στην ώρα μας. Η Λιβύη και η Τζιχαριστές. Τι έχεις με το Χαφτάρ, τι έγινε. Τίποτα. Ο Χαφτάρ και ο άλλος λείπανε και οι άλλοι αποφασίσαν και χειρία από μόνοι τους. Μαλώνω εγώ και εσύ. Και ο Στέργιος δηλαδή αποφασίζει ότι δεν θα μαλώσουμε. Ναι, αλλά δηλαδή έχει πόλεμο λέει πάλι. Αυτά που θα γίνουν την Τετάρτη, εάν γίνει η συνάντηση των Big Four. Θα έχουμε και αυτό. Εκεί θα είναι. Η Κική θα είναι. Η Κική θα είναι. Θα πάω απεσταλμένο. Θα δούμε ποιο θα είναι. Δεν έχει, έχει δικαίωμα ενασχόληση ο Σαββίδης για 3 χρόνια, μπορεί. Ενασχόληση έχει, ναι. Ενασχόληση. Απογόρευση αλλά στα, δεν είναι. Στα απλά, έχει. Απλά θα έχει αξιοδότηση από την Κική. Θα έχει αξιοδότηση από την Κική. Πρόεδρος, είναι πρόεδρο. Δεν πάνε οι πρόεδροι. Οι ιδιοκτήτε πάνε. Συγγνώμη, είναι συνάντηση ιδιοκτητών, άμα είσαι σωστή. Όχι, είναι το Big Four των ισχυρών ανδρών. Μπορεί ο Big Four να πει ότι με εκπροσωπεί εμένα ο κύριο Σαββίδη. Και από πού και ο Αλαφούζο είναι στο Big Four. Πώς είναι στο Big Four. Παναθηναϊκός είναι. Τέταρτος είχε ο Άρης πέρσι. Παναθηναϊκός είναι, εντάξει. Θα σε εκπροσωπήσει ο Κρυσάβας, ένα μπόβα. Λοιπόν, διαφημίσεις. Τόσα χρόνια εκπροσωπούσε εσένα. Σωστό και αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Α εκπροσωπήσει εμένα μια σωστό φορά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, όλα σωστά. Διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε. Εισιτήρια δεν έχουμε να δώσουμε. Θα δώσω αύριο. Όχι, όχι λέει. Αύριο, αύριο. Θα έχουμε από αύριο και Ηρακλής Λάρισα μπάσκετ. Εντάξει, τελικός. Που πήρα Κώστα και τη διαφορά, στο είπα. Με τη Λάρισα. Ε, ναι, γιατί ο Αγγέλου τρελάθηκε. Πήρα και τη διαφορά. Ναι, ρε φίλε, αυτό λέμε. Μπράβο. Κώστα, έχω την αίσθηση ότι θα φωνάξω αντίο, αντίο εκεί στην Αλφαβήτα. Μπράβο. Ο Πάουκ θα το φωνάξει τελευταία γνώση και παίζει μαζί μας. Ακριβώς. Χρήσανθε. Εγώ αυτό είπα, θα το φωνάζω μαζί με τον Πάουκ. Μπράβο. Εμείς συνηθίσαμε, εσείς κοιτάξτε. Άιντε! Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Για να δεις Κώστα το μέγεθος της προπαγάνδας. Υπάρχουν φωτογραφίες που αναδείχθηκαν από τα μέσα του ΠΑΟΚ γενικότερα του Σεμέδο με τον Σόουζα μετά το μάτς που είναι σε μια γωνιά και μιλάνε οι δυο τους. Φιλούνται σχεδόν. Ναι. Κακό, ε. Όχι, αυτό είναι δείγμα τη συναλλαγή Άρη Ολυμπιακού. Όχι. Ο Σεμέδο με τον Σόουζα Στέργιο ήταν συμπαίκτες τη Sporting Λισαβόνας. Μπράβο στα παιδιά. Απαγορεύεται λοιπόν δύο συμπαίκτες να μιλήσουν μετά το παιχνίδι, έτσι. Γιατί τι είπανε, ότι. Το έχουν κάνει ολόκληρο θέμα, ρε. Ότι γελάκια και τέτοια. Και ότι δείτε εδώ το καλό κλίμα. Επίσης, κάνα θέμα ότι χειροκροτήθηκε ο Φετφατζίδης από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Απαγορεύεται. Δηλαδή, όταν έρχεται παίκτη του ΠΑΟΚ, παλιό έπαιζε 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ
και πάει και σε μια άλλη ομάδα και είναι και αγαπητό στον κόσμο και έφυγε με καλό τρόπο, δεν το χειροκροτά. Χαιρετιούνται μετά, εντάξει. Δηλαδή μιλάμε τώρα τέτοιο. Χαιρετιούνται. Απαγορεύεται, ρε φιλέ. Όχι. Αυτό είναι το bullying, Κώστα. Προσπαθούν να οδηγήσουν τον κόσμο του Άρη να σκεφτεί ότι κάτι έγινε. Το μόνο που έγινε είναι ότι επαναλήφθηκε το σκορ του Άρη ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, όπως έχουμε εμείς τον ΠΑΟΚ, μας έχει μαζί ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Επίσης, Στέργιο, επειδή είπατε για σερί, μου στέλνει ένας φίλος, για ψάξτε το λίγο, Στέργιο. Εσείς η μεγάλη, ομάδα που είστε κτλ. Θα το κάνουμε και ένα θεματάκι στο λαμπάο Τάρι να το γράψετε και εσείς να το αναπαράγετε. Λοιπόν, Στέργιο μου, 7 σερί είτε στο ΠΑΟΚ από το 99 μέχρι το 2002 στα παιχνίδια που έχει παίξει πρωτάθλημα και κύπελο με τον Ολυμπιακό. Ισχύει αυτό? Μπορεί και να ισχύει. Α, μπορεί. 14 σερί εντός Ολυμπιακός από το 89 μέχρι το 2003 σε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι γινόταν τότε, Στέργιο? Είχατε κάτι, κανένα περίεργο? 89 με 2003. Για να δείτε το μέγεθος, οι Αριανοί να τα ακούτε, όχι αυτοί. Οι Αριανοί να τα ακούτε. 89 με 2003, για ψάξτε το, ισχύει αυτό? Αυτό σαν είναι ψεύτης ο συνάδελφος εδώ. Τύπος που... 89 με 2003, 14 συνεχόμενα εντός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 99 με 2002. Τουλάχιστον το κέρδισε η Τούμπα, Χρυσάνθε. Εσύ έχεις μία νίκη τελευταία δεκαετία. Και δύο ισοπαλίες. Τέσσερις φορές έπαιξα. Β' Εθνική έπαιζα, ρε! Και Γ' Εθνική, τι να κάνω, το κερδίσω την Γ' Εθνική! Το 89 με 2003 όμως ήταν η εποχή της παράγκαζας. Και τη χρονιά που είχα δανεικούς, εδώ μέσα έφερα 2-2 με τον Ολυμπιακό, εγώ παιδιά. Και με μούφα πέναλτι που έδωσε ο Αρετόπουλος στο Μήτρογλου. 2-2, δεν τα λέτε αυτά. Στέργιο. 2-2. 2-2. Θα μας πιάσουν τα κλάματα. Λοιπόν, πάμε στην ειδική. Τι να κάνω, πήγαινα εκεί και είχε τον ζωγράφο, με έσφαζε. Τον, εδώ πήγαμε στα δικαστήρια για Ολυμπιακό Σάρι, σε Στέργιο. Εσύ πήγες? Ναι, που ζωγράφισε στο Ολυμπιακό. Εγώ, Στέργιο, για αυτά που έγραφα για τον Ολυμπιακό, πήγα στα δικαστήρια. Μου κάνανε αγωγή, Στέργιο. Όχι γι' αυτό, όχι γι' αυτό. Όχι γι' αυτό. Για το διαιτητή. Τι όχι. Για τη φωτογραφία. Με τον Μαζαράκο. Κάνεις λάθος. Ο Μαζαράκο σε Ολυμπιακό Σάρι, εγώ έχω πάει δικαστήρια. Εσείς πήγατε που το παίζετε μακεδονομάχη! Στέργιο! Που θα μου κουνήσετε με ένα το δάχτυλο! Πήγανε, πώς δεν πήγανε. Πότε πήγανε! Του ζουρίζει όλη την Ελλάδα. Πότε πήγανε αυτοί! Αυτοί πότε πήγανε! Εντάξει, του σου έρθει. Για Ολυμπιακό Άρης αυτά που γράψαμε για το διαιτητή! Για το διαιτητή τα έγραψα! Ο ζωγράφος είναι που τον είχαμε βάλει τα τελάρο που ζωγράφιζε. Ζωγράφος. Που ζωγράφιζε ένα είχαμε βάλει. Τι τεράστια πρωτοσέλιδα. Μαύρο πίνακα. Τι τεράστια πρωτοσέλιδα αυτά. Πού να τα κάνετε αυτά, ρε γατάκια. Του Μαζαράκου με το κασκόλ του Ολυμπιακού. Που αποφάνθηκε η άλλη ότι επειδή φοράει κασκόλ δεν είναι, λέει, και τέτοιο. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Δικαιοσύνη. Που 9 μήνες έφαγα, το κασκόλ το φορούσε στο κεφάλι. Πρωτόδικα. Στέργιο. Έφαγες. Και. Σε Ολυμπιακό Σάρι, Στέργιο. Για αυτά που έγραφα που μου λέτε εμένα. Και εμένα λέτε Ολυμπιακάρι. Εσείς δεν έχετε τίποτα. Μόνο αγκαλιάς έχετε και φιλιά τόσα χρόνια. Μένα ξεκασμένα χρυσάνθε. Μια παρέα τώρα είστε. Και μετά την παντρεύτηκα. Αθώθηκα σε δεύτερο βαθμό. Μια παρέα είστε τώρα. Μαζί με τον φίλο μου. Τουτ. Μαζί αθώθηκαμε. Ταλεντάρα. Εσκευωρία. Πάλι να ακούσουμε λίγο τη λόγη, κύριε Σάβα. Δεν 18 φορές είπε μου άρεσε πολύ. Έπαθα πλάκα, λέει, με τους παίκτες του Άρη. Δεν ασχολούμαι. Δεν έχω βάλει δηλώσεις του Κυρσάβα ούτε όταν ήταν εναντίον σου. Όλο αυτό διαχρονικά. Δηλώσεις του Κυρσάβα, Στέργιο, παίζουν σε άλλα ραδιόφωνα παοξίδες και τον σχολιάζουν. Όντως. Εσείς τον έχετε κάνει μάγκα. Έτσι. Εσείς τον έχετε κάνει μάγκα. Και μπορώ να σου πω και ονόματα εκπομπών που τα λένε Στέργιο. Έχει δίκιο σε αυτό. Εγώ δεν έχω βάλει τις δηλώσεις του Κυρσάβα ούτε όταν βρίζει τον ΠΑΟΚ, ούτε όταν μιλάει υπέρ του Άρη. Γιατί το θεωρώ ότι το έχει χάσει. Ο λαϊκισμός αυτός πουλάει δυστυχώς και στην πόλη. Ο φίλος ο Αναστάσιος γράφει: έχει και το 97 πρωτάθλημα ο Άρης. Ο παλιός, λέει, βέβαια. Όχι, ο καινούριος. Το 97 τι είναι, Β' Εθνική. Β' Εθνική. Πρωτάθλημα. Το έχει, ναι. Τα λέμε και αυτά. Δεν είχε το Πασό και τον Πατατούδη τότε ο Άρης. Αλήθεια είναι αυτό. Έπεφτε. Και τον Τζοχατζόπουλο. Και θα πέφτω πάντα. Γιατί δεν θα έχω καμία συναλλαγή. Έτσι, με το βρωμερό κατεστημένο. Ποτέ. Και εγώ. Ποτέ. Χρήσανθε από το 70 και μετά και Πασόκ ήταν. Και Νέα Δημοκρατία ήταν. Και ξανά Πασόκ ήταν. Και ξανά Νέα Δημοκρατία. Ναι, και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν πήρε κάτι. Και δεν θα ξανά ποτέ. Δεν πήρε κάτι. Άρα όλοι σε πολεμικοί. Άλλαξε ο νόμος και πήγα σε παράσβη τον Ολυμπιακό. Έω τα είχα πάρει. Ναι. Αλλά ούτε σε εκεί εσύ πήρε και τίποτα. Κάνα κυπελάκι πέρα που και πού. Πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα πήρε. Πήρε, ρε Χρυσάθε. Ένα. Αίτητο κιόλα. Τρία. Αίτητο Νταμπλούχο. Αίτητο Νταμπλούχο, αλλά έχει χάσει από την Παναχαϊκή, τον Πανιόνιο. Ανταμπλούχο. Αίτητο Νταμπλούχο. Αίτητο Νταμπλούχο, αλλά έχει χάσει από την Πάντε Μπορίσοφ, όλου αυτού εδώ πέρα στην Ευρώπη. Εάν βρει ένα κείμενο. Γιατί η προπαγάνδα δική σου. Ναι. Δεν πολύ είναι προπαγάνδα αυτό που κάνετε εσείς. Λοιπόν, θα μου βρεις ένα κείμενο ναι. που θα γράφει ή ένα ηχητικό αν βρεις, αν έχεις όρεξη,
Ο αίτητος πρωταθλητής ΠΑΟΚ, ο αίτητος δαπλούχος, συγγνώμη, ο αίτητος δαπλούχος που το έχει πει 10 φορές. Ωραία. Και θα σου χαρίσω εγώ 5 μισθούς από το Λίμπερο. Θα ψάξει λοιπόν και θα βρει ένα κείμενο. Διαβάζω, γιατί το έχει πει 10 φορές αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, και το θεωρεί εξυπνάδα. Ναι. Θα βρει λοιπόν ένα κείμενο που να έχει γράψει έστω και ένα. Ναι. Ο αίτητος δαπλούχος. Ναι. Και θα σου χαρίσω 5 μισθούς από το Λίμπερο. Παιδιά, έπαιζε και ο Τσιτσιπάς σήμερα. Να το ψάξω. Πώς θα του χαρίσω όμως, πρέπει να κάνουμε και ένα συμφωνητικό. Ένα συμφωνητικό, βέβαια. Γιατί δεν μπορεί. Θε εσύ ένα κείμενο. Πρέπει να είναι. Όχι, να έχω το τέτοιο, να υπάρχει ο τέτοιο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ειδησιογραφία, Στέργιο. Τι έχουμε? Τίποτα. Περιμένω, Κώστα, την Πέμπτη να βγάλει η κληροτίδα Άρης Ολυμπιακός. Να δούμε άλλες δύο μεγάλες μάχες μεταξύ των δύο ομάδων για το κύπελλο. Την Πέμπτη. Θα πέσουν κορμιά. Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, ώρα 12. Θα γίνει κληροσύνη. Η κλήρωση της ΕΠΟ. Του κυπέλλου είναι στην ΕΠΟ. Ατρόμητος Άρης Λαμία, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Πανετολικός Ολυμπιακός και ΑΕΚ ή Αστέρας Τρίπολης. Ο Άρης θα πέσει με τον Πανετολικό. Ο Κώστας λέει να σου κουνά το δάχτυλο για σφιχταγκαλιάσματα αυτή που ο πρόεδρος σου αγκαλιαζόταν με τον Αλασκούζο στο κύπελο, που αγκαλιαζόταν με τους γκαγκάτσιδες, που αγκαλιαζόταν με Μπέο. Με Μπέο, Πανόπουλο και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό είναι κάτω δεξιά αριστερά ποταμών. Με Μελισανίδη. Πέναλτι ό,τι να είναι. Φαλ προηγήθηκε. Δύο δοκάρια. Τέσσερις καθαρές φάσεις. Δύο γκολ. Είναι ένα που ακυρώθηκε σε ομάδα που έχει 8 γκολ παθητικό. Από ομάδα που ήταν, όταν σφάζει τους άλλους είναι σφαγή στο γόνατο. Αλλά όταν κάνει το ίδιο τον Άρη είναι απλά Κυριακή. Λέει ο Κώστας και έχει δίκιο. Και πες του διπλανού σου. Εγώ, απέναντί δηλαδή μου είναι. Ότι όποιο γουστάρο θα βάλω και θα παίζει μέσα δεν το ρωτήσω και θα παίζω με το αντίστοιχο πάθος όπως αυτή στο Καλαμαριά πάω. Εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα επιχείρημα. Εντάξει. Όποιον γουστάρο. Τι... Εντάξει. Και ο Μπατατούδης ήταν και τρεις φορές πούλησε το ίδιο ξενοδοχείο στο Βενιζέλο. Το Μετροπόλιταν. Και για τον Παράζ Μπεσά, το είπες. Δώσε τους μισθούς σου. Κείμενο μου, μου το στείλανε. Κατευθείαν. Θα πάρεις τους δύο από τους πέντε. Ευχαριστώ. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού Μπαμπά για τον ΑΕΤ, τον Νταμπλούχο ΠΑΟΚ. Έτσι. Κείμενο. Ευχαριστούμε τους μισθούς. Μη τυχόν. Μη τυχόν. Τι δώσ'. Να δω ποιο είναι. Δεν θα πληρωθεί. Κείμενο. 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 Δεν είναι κείμενο, είναι βίντεο. Στείλ' το μου το δω. Festival.gr. Υπάρχει κείμενο, αίτητος δαμπλούχος. Κάρα λάθος τα παιδιά, δεν το είναι. Δεν του πάω κείμενο. Τι! Είναι ειδησιογραφικό site. Είπε, διαχώρισε τα site. Ή έχεις κάνει δημόσια το από πάω του συναδέλφου. Δεν υπάρχει του συναδέλφου, ξεκάθαρα. Είναι λάθος, βέβαια, είναι λάθος. Συναδέλφου δεν είπες. Ναι, συναδέλφου. Ποιος είναι ο κύριος? Ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Συνάδελφος. Κώστα, θα πάρεις και εσύ ένα μάρτυρα. Ήμουν μάρτυρα. Δεν παίρνω τίποτα, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Απλά. Εδώ σου αναγνωρίζεται, παλεύεις λέει δυνατά για μια θέση στο Μετρόπολης. Δεν ξέρω τι υπονοεί. Ήθελα να πει. Και εσείς που παίρνετε οι δύο παοξίες πριν τηλέφωνο και με βρίζατε, το πέρα ότι ηχογραφούνται όσα λέτε, να ξέρετε το εξής. Να μάθετε να ακούτε και κάτι διαφορετικό. Και η Αριανή το λέω για το Στέργιο. Να μάθετε να ακούτε και κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό από αυτό που χαϊδεύει τα αυτάκια σας. Ο καθένας λέει αυτά που πιστεύει. Χάιδε με στα αυτά και αλλού. Ο καθένας λέει αυτά που πιστεύει. Αν θέλετε να ακούσετε ΠΑΟΚ 24, 7.30 με 9. Οι Αριανοί που θέλετε όλα Παοτάρης, 5 με 6.30. Που να μην υπάρχει άλλη άποψη. Ηρακλή Σαλονικέ μου. Κάποτε ο κύριος Γιώργος. Τώρα μας λέει ο ψηλά. Ο αείμνηστος. Μας λέει ο ψηλά. Λοιπόν. Λοιπόν. Είπαμε για Ολυμπιακό Αριστέριο. Είπαμε για Ολυμπιακό Αριστέριο. Για ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, αυτό το παιχνίδι το οποίο είδα μέχρι το 75 και είναι μαγική εικόνα το σκορ. Θα μας πεις. Γιατί είναι μαγική εικόνα? Πολύ κακός ο ΠΑΟΚ. Πολύ κακός. Δεν ήταν καλός, όντως. Έπρεπε να δοθεί το πέναλτι στον Αστέρα, να γίνει 1-1. Γεια σας. Παρεπιπτόντως βρίζεται το Βαρούχα, γιατί βγήκε πριν το κάκο. Τσάλτ και ο παππούς μου είπε τον ΠΑΟΚ, αίτη τον ταμπλούχο, πάρε το μαστίγιο και χτύπα το Στέργιο, λέει. Ανεβάσαμε μια φωτογραφία στην ομάδα του Λίμπερο. Ναι. Εκεί μπορείτε να μπαίνετε και να σχολιάζετε κι εσείς. Για να μας βρίζετε εκεί. εκεί. Λάθος, ναι. Μέρα για φωτογραφία, Κώστα. Εντάξει, γιατί λοιπόν, άκου να σου πω. Σε καλή κατάσταση έβγαλε. Γιατί... Χθες βρίζαν το Βαρούχα. Είδα πάνω από 50 σχόλια που βρίζουν το Βαρούχα. Εβδομάδα, ναι, βέβαια, γιατί δεν λέει αυτά που θέλουν. Ναι, που είπε ότι είναι πέναλτι του. Πες του. Του Αστέρα. Και μετά βγήκε ο Κάκος και είπε ότι είναι πέναλτι. Ούτε ένας δεν τον έβρισε. Γιατί? Επειδή είναι στο κανάλι του Προέδρου. Με τον. Τι. Χθες το βράδυ στο Open δεν έγινε. Στο Open βλέπω μόνο ποτάμι. Εξαιρετική σειρά. Εκπληκτική. Μόνο ποτάμι. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τη βλέπω σε, και τέτοιο, σε replay TV. Οι άλλες μέλισσες που είναι? Δεν βλέπω, μόνο το ποτάμι βλέπω. Στέργιο. Χρήστε, δεν έχει αποδεχθεί 200 φορές ότι ο καθηγητής με το μυαλό του διαιτησίας Βαρούχας δεν πρέπει να είναι
στην κρατική τηλεόραση. Έλα, φίλος μου. Ναι, ναι, ενώ πρέπει να είναι ο κάκος. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρει ούτε καν τους κανονισμούς. Ο κάκος, Χρήστα, δεν είναι σε ιδιωτικό κανάλι. Δεν ξέρει καν τους κανονισμούς. Να τον πληρώνει και να. Είπε λοιπόν. Αλλά ένα μυστή, ξέχασα. Σχολιάζοντας το Ολυμπιακό Σάρις, είπε λοιπόν ο Παρούχας ότι έγινε πολύ πιο πριν το φάουλ στον Φετβατζίδη. Ναι, το είπε, το άκουσα. Και μετά, λοιπόν, ο άνθρωπος δεν ξέρει τους κανονισμούς. Όχι, δεν είπε ότι δεν είναι φάουλ. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τους κανονισμούς. Είπε ότι έπρεπε να δοθεί το φάουλ. Το είπε. Όχι, ότι έπρεπε... δεν έπρεπε, λέει. Είναι πολύ πιο πίσω η φάση. Είναι πολύ πιο πίσω, αλλά έπρεπε να δοθεί. Πιο πίσω και πιο μπροστά. Έχει δει κανένα γαμά στη Γερμανία που έχουν γυρίσει. Έχει μπει το γκολ και γυρίσει η φάση και κάνει πολιτική, είναι φανές το Βαρούχα. Για το Βαρούχα τι μου πείσε, με 100 φορές τον έχω ξεφωνήσει. Ναι. Αλλά δεν γίνεται εσείς να τον ξεφωνήσετε επιλεκτικά. Στην κρατική τηλεόραση ο Βαρούχα. Τι? Τι κρατική? Στην κρατική είναι. Είναι σε δημόσια τηλεόραση. Κρατική τηλεόραση είναι, κρατική τηλεόραση. Αλλά όταν έλεγα εγώ ότι δεν γίνεται να στείλετε. Που είναι φίλο μου, πρόσεξε. Αυτό που θα πω τώρα. Δεν γίνεται να στέλνει στο Άρης Πάοκ πέρσι τον Τάσο Ταμπούλη να μεταδώσει. Ο οποίο είναι σαν το Χρήσταδο, Φόλα Πάοκ είναι ο Τάσο. Και το στέλνει πρώτη φορά να μεταδώσει Άρης Πάοκ, κρατική τηλεόραση. Ο Τάσο είναι καλό. Εξαιρετικό είναι, όχι απλά καλό. Είναι εξαιρετή μου. Είναι Πάοκ όμως. Και είναι φοβερό. Ρεπόρτερ Πάοκ. Και έκανε και καλή μετάδοση. Στέλνει σου δεύτερο εκεί. Και κάνει μια χαρά μετάδοση. Μια χαρά μετάδοση έκανε. Είναι. Ρεπόρτερ, δεν είναι ρεπόρτερ Πάοκ. Είναι Πάοκ. Εγώ ήμουν ρεπόρτερ Άρη στην Αθλητική και ο Τάσος Πάοκ. Και είναι εξαιρετικός, το ξαναλέω. Έχω πάει και σε εκπομπές του και είναι στο 50-50 πάντα. Έτσι. Αλλά για τα μάτια του κόσμου πρέπει να στείλεις έναν. Όχι. Παναθηναϊκό εκεί. Ο κόσμος να ξεστραβωθεί, Χρυσανθέ. Εντάξει. Όχι, το είπε για την κρατική τηλεόραση. Όταν η κρατική τηλεόραση. Κρατική τηλεόραση οφείλει να είναι. Όταν βγαίνει ο φίλος μου ο Γιώργος επίσης ο Μήνος και λέει ότι θα δείξει ο Παπαπέτρου. Δεν βγαίνει να πει βγάλω τον από την κρατική τηλεόραση. Τον βγάλαμε εδώ τις προάλλες. Ό,τι σας συμφέρει στην κρατική τηλεόραση, ό,τι λέω, όποια άμα πεις κανένα πάω κολέ, μπράβο. Στη γιορτή του ψά δεν ήρθε όμως. Δεν ήρθες, γιατί δεν ήρθες. Γιώργο, γιατί δεν ήρθες. Γιατί... δεν γίνεται όλα να είναι ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Δεν γίνεται όλα να εξυπηρετούν τα συμφέροντά σας. Δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να το αντιληφθείτε. Πολεμάτε όποιον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, τα διαλύματα είπαμε, ναι, και, το να και χρόνια πολλά. Στους εορτάζοντες τώρα αυτό το είχαμε και το τριήμερο. Και επειδή είπε την αλήθεια. Να στην ώρα ναι, τώρα θα το κάνουμε. Και επειδή είπε την αλήθεια ότι είναι πέναλτι που κάνετε επίδεση. Πέναλτι είναι. Δεν είναι πέναλτι στέργιο, είναι πια η δική σου άποψη. Αφού την μπάλα πρώτα ο άλλος. Ποιος? Ο παίκτης του Αστέρα. Η δική σου άποψη ποια είναι. Υπάρχει πλάνο που το είδα εγώ με τα μάτια μου να, την ώρα του αγώνα από το monitor στα δημοσιογραφικά. Ναι. Και δείχνει ότι. Μεταξύ άλλων βρίσκει την μπάλα ο Ντόγκλας Αγκούστο. Και πέφτει πάνω του μετά. Γιατί δεν το δείξα το πλάνο αυτό τότε αφού υπάρχει. Δεν το γνωρίζω. Όχι, ξαναλέω. Το πλάνο μόνο εσείς το λέτε βέβαια αυτό. Όχι, όχι, το είδα με τα μάτια μου. Ωραία, ναι, ωραία. Και δεν επέναλτι. Εγώ σου λέω την ακουμπάει την μπάλα. Τη βρίσκει. Την ακουμπάει λίγο. Έτσι. Πέφτει μετά πάνω στον παίκτη. Δεν βρίσκει την μπάλα, Χρήστα, δεν είναι. Δεν τη βρίσκει την μπάλα τόσο. Κώστα την ακουμπάει απλά. Αν λέω, αν. Και πέφτει μετά πάνω του. Ωραία. Άρα στο Άρης γιατί είναι πέναλτι του Ρόους. Που διώχνει την μπάλα και μετά βρίσκει το πόδι. Και μας λέγατε ότι είναι κανονικό πέναλτι. Γιατί όποτε σας συμφέρει η επαφή μετά είναι πέναλτι. Όποτε δεν σας συμφέρει δεν είναι πέναλτι. Αυτό είναι προπαγάνδα. Σε τα δικά περίπτωση... μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Αυτό λέω εγώ. Σε πείτε κάθε μας. Σε περίπτωση πάμε για διαφημίσεις γιατί φτάσαμε στη μία. Α, πάμε. Μαζί μας την πρώτη ώρα dialog. Δεν είπες όμως. Ποια, τι θεωρείς, ότι είναι πέναλτι ή δεν θεωρείς. Θεωρώ πως δεν είναι. Θεωρεί πως δεν είναι. Θεωρώ πως δεν είναι. Μέχρι και ο Κάκος είπε ότι είναι πέναλτι. Μέχρι και ο Κάκος. Δηλαδή ήμαρτον. Θα λείπει την άλλη εβδομάδα. Ήμαρτον. Ποιος. Ο Κάκος. Μέχρι και αυτός είπε ότι είναι πέναλτι. Δεν θα έχει αεροπλάνο. Από την Κέρκυρα. Ναι, ωραία. Και σήμερα το βράδυ. Εντάξει. Μαζί μας την πρώτη ώρα dialog για όσους μιλάνε και διαβάζουν άπτυστα γερμανικά και θέλουν να πιάσουν δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια. Προσφέρει dialog θέσεις εργασίας. Μπείτε στο dialog.gr. Δεν αφορούν οι θέσεις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Αφορούν διεκπαιρέωση τηλεφωνικών παραγγελιών. Έχει τεράστια διαφορά. Η dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και γι' αυτό χρειάζεται να μιλάτε και να διαβάζετε άπτυστα γερμανικά, πάρα πολλά προνόμια, μεταξύ άλλων τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη από την Dialog, πολλά προνόμια, πληρωμένες διακοπές και εισόδημα 1.100 ευρώ μηνιαίως τουλάχιστον για όσους πληρούν τα θέλω της Dialog, dialog.gr για περισσότερες πληροφορίες. Break. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν γίνεται αυτά. Εμείς τώρα μαλώνουμε για τον Άρη τον Μπακ τον Ολυμπιακό και μπήκε ο άλλος έτρωγε με τα παιδιά του και μπήκε ο άλλος τον πυροβόλησαν. Δύο. Ένας από τους Σλοβαίνους και ένας Μαυροβούνιος. Σκέψου τώρα τι ήταν αυτή η σφαίρα. Στην Ελλάδα ποιος θα μας βρει. Αυτή ήταν τίποτα. Ό,τι ήταν καλά εκεί. Παιδιά τέλος πάντων. Στο Μαυροβούνιο και στη Σλοβενία. Δεν ξέρουμε τι ήταν. Χρυσάνθε μπορεί. Πολλά μπορεί. Συμβόλαιο θανάτου λέει με θύματα δύο Μαυροβούνιους.
Λάθος το ρεπορτάζ. Και έτρωγαν, λέει, δίπλα τα παιδιά τους. Και ούλιαζαν. Μαζί τα παιδιά, μαζί ήταν εκεί. Ναι. Φίλε. Εκεί τους βρήκα. Τρώγανε, λέει, με την οικογένειά τους, λέει, και αυτοί τους πυροβολήσανε. Δεν γίνονται αυτά. Στη Βάρη. Α, στη Βάρη, έχω πάει εκεί στα σουβλάκια, ναι. Ναι, ναι. Ο φίλος του 130 λέει την καλημέρα μου. Εγώ πάντως χαλάστηκα. Έπρεπε χθες να κατεβούμε με την ΚΑΠΑ 17. Πούλα του τρέλα, ρε Άρη. Ο Άρης, ο οποίος δέχτηκε τόσες κάρτες, τέταρτη κάρτα ο Κόρχουτ. Τραυματίστηκε ο Ιντέγια και μαζί είναι φιλικό. Δηλαδή τι άλλο. Στέργιο. Τι άλλο. Ο 370 με προτρέπει να μιλήσω και να μην αφήνω τον Χρήσανθο. Σε χαρακτηρίζει κάπως, δεν θέλω να το μεταφέρω. Πώς με χαρακτηρίζει. Βρίζει. Άμα βρίζει, να του κάνω μια τέτοια. Μια αναφορά στον εισαγγελέα. Άλλο μπορεί να το πάρει αύριο, άλλο όχι. Τη συγκεκριμένη λέξη, έχει τα μηνύματα μπροστά σου. Πε τι, χοντρό με λέει δηλαδή. Όχι, λέει τσάτσο, τι λέει. Πώ? Τσάτσο. Εντάξει, είναι σιγάρι, δεν ξέρω. Άρη και του σα και του Σαουρίδη. Μην τον αφήνει να προπαγανδίζει. Άκουσε μου, φίλε. Τη ΠΑΕ Άρη και του Σαουρίδη. Να πω λίγο στο φίλο 370. Η δουλειά μου είναι να είμαι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Δεν είμαι διαβασμένος τι έκανε ο Άρης το 52 και το 59 και το 68 όπως είναι ο Χρήσανθος. Ναι. Εντάξει, και δεν είναι η δουλειά μου να έρχομαι σε αντιπαράθεση με το Χρήσανθο. Να έχουμε διαφορετικές απόψεις, γιατί μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αν θέλει ο Χρήσανθος, αν θέλει ο Χρήσανθος το θεμέλιο της δημοκρατίας. Από τον Οκτώβριο, αν θέλει φωνές και τσιρίδες κτλ., μπορεί να φωνάξει καλά τον Μάριο ή κάποιον άλλον ΠΑΟΞΥ και να γίνεται εδώ πέρα του κουτρούλο γάμου. Σωστό, έχει δίκιο. Εγώ δεν μπαίνω ούτε σε τσιρίδες. Αυτά είναι η συμφωνία για να έρθω. Σωστό. Δεν έχει κληθεί η συμφωνία, αλλά προσπαθώ να διατηρήσω την ειρήνη. Εντάξει, δεν τσιρίζω κι εγώ, ρε Στέργιο. Καμιά φορά ανεβάζω τον τόνο της φωνής μου, εντάξει. Εδώ στεναχωρήθηκα πριν που μου είναι του Αντώνη το κείμενο που ξεφώνιζα. Λοιπόν, πήρες να τον κράξεις. Θα τον πάρω μετά. Πάρουν τώρα. Με τώρα τι έχουμε εκπομπή. Στο διάλειμμα, εγώ τον πήρα για χρόνια πολλά. Σου έχει στείλει και εγώ τον έστειλα. Την ίδια μέρα τον ξεφωνίζω τον καημένο. Ανερώ ότι είπα για τον Αντώνη. Είναι καλό παιδί. Ο Αντώνης και καλός δημοσιογράφος. Όχι, ναι. Πρέπει να σε ρωτήσει αν. Όχι, θεωρώ το κείμενο δεν έπρεπε. Όχι. Το κείμενο θεωρώ, επειδή είναι και σε μέσο του Ιβάν, δεν έπρεπε να γραφτεί. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και τη βδομάδα που εκδικάζεται. Αν γράφει ο Αντώνης, που εγώ τα πιστεύω μέχρι κεραίας συνέβησαν. Γιατί τα γράφετε είναι πριν. Είναι πολύ πεζεδομένο το ρεπορτάζ. Γιατί γράφετε πριν. Πριν. Γιατί τώρα πριν. Τώρα κάναμε το ρεπορτάζ, χρειάζεται. Τώρα τα μαζέσαι με τα στοιχεία. Τυχαίο. Τι είναι το ρεπορτάζ, ωραία, και μια μακαρονάδα και σε αθώθηκε, αθώθηκε ο κύριος, δεν ξέρω πώς το λένε κιόλας. Αθώθηκε, γιατί το βάζουμε το αγκαιριά υπόθεση του 6, το επαναφέρουμε στη μνήμη των αναγνωστών μας. Άρα λοιπόν τα μέσα του Βαγγέλη Μαρινάκη να πετάνε λάσπη με το τσουβάλι. Όχι. Και τα μέσα του Ιβά Ζαβίδη να κάθονται και να την τρώνε και να μην γράφουν καν την αλήθεια. Όχι, αυτό ακριβώς σου λέω. Γιατί το timing ότι δεν είναι καλό. Κάνετε ακριβώς το ίδιο. Εγώ θα γράφω χειρότερα τον Αντώνη. Είναι καιρός να αποκτήσουμε ένα μέσο. Δρομολογείται ειδικό, θα το κάνω. Θα το φτιάξω εγώ. Ναι, είναι καιρό νομίζω. Ένα ναι. Αντικειμενικό. Να λέμε. Αντικειμενικό. Ναι. Ούτε του Ιβάν, ούτε του Μαρινάκη. Να αναρωτιέται ο κόσμο ποιο του πληρώνει αυτού. Του Σαουρίδη θα είναι. Αυτή θα... Γιάννη! Αυτή θα είναι η επιτυχία. Να αναρωτιέται ο κόσμο ποιο του πληρώνει αυτού. Αλήθεια, τι κάνει ο Σαουρίδη, ρε φίλε. Πού είναι. Στην Αθήνα. Όχι, εδώ είναι, Σαουνίκη. Ναι. Δεν ξέρω. Σαουνίκη. Δεν ασχολούμαι. Στην Αθήνα είναι ο άλλος. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο φωτόγραφερ. Συγχαρητήρια και στους δύο. Πώς θα καταφέρατε στον Άρη και τους είχατε όλους Γιάννηδες. Ναι, ναι. Ο Καναράκης που είναι το επιτελείο στέριο. Δεν με απασχολεί. Γιατί λέτε μόνο για τους δικούς μας προέδρους. Δεν με απασχολεί για κανέναν. Εντάξει. Για κανέναν δεν με απασχολεί. Είναι αλήθεια. Συνεχίζουμε στην Ο αδερφός του ηθοποιός είναι. Ναι. Που είναι με τη Βανδύ κολλητός. Νομίζω, ναι. Με τη Βανδύ, πώς το λένε. Και με τη Θεοδωρή του Νατάσα. Μπράβο, πώς το λένε το μικρό. Μπάμπης. Παντελής ποιος είναι. Ο ηθοποιός ή ο. Ο Ζερβός είναι Παντελής. Παπαϊωακήμ. Ο Παντελής Καναράκης είναι ο ηθοποιός ή ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ 4, ρε. Ο Τάσος ήταν ο πρόεδρος. Ο Τάσος, μπράβο, ναι. Σου ξέραμε, Στέριο. Μαζί ήταν εκεί πέρα. Εκπομπή κάναμε. Και ο Ζωζέ έκανε, Στέριο, εκπομπή. Όλους μάγκες τους κάναμε. Εσύ, θα σε πιάσω. Ωραίος ο Ζωζέ. Μου έλεγε ο Ζωζέ. Καλό παράδεισο και σε αυτόν. Λοιπόν, παιδιά. Έφυγε ο Ζωζέ πριν πολλά χρόνια. Πόσα, 5-6. Κάπου εκεί. Ποιο πάω και το ίδιο τον πάω, ο Ζωζέ. Ο Ζωζέ, ο δασκαλάκι, θα σου πει ιστορίες. Απίστευτες. Τεράστιες. Με το εισιτήριο του τελικού. Το έχω βάλει κάτω από τη λεκάνη. Είχαν έρθει 50 παοξίδες και ζητούσαν, είχε πει αυτός ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο τελικό, στο Καραϊσκάκι. Και λέει, κληρώνω ένα εισιτήριο και, έγινε χαμός, και τα λοιπά. Και έρχονται όλοι εκεί, του λέγανε Ζωζέ σε μένα, Ζωζέ σε μένα, Ζωζέ σε μένα. Δεν το δίνω σε κανέναν. Πάει στην τουαλέτα, αφήνει και λέει το δασκαλάκι είναι εκεί, πάνε πάρτο. Πήγε το κρύψε. Πήγε το κρύψε. Σου λέει δεν το έχω, ψάξτε με, λέει. Λοιπόν, παιδιά. Τέλος πάντων. Ωραίες ιστορίες.
Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός χθες. Ήταν κακός. Έχει κάποια θεματάκια ακόμα να λύσει η ομάδα. Αρκετά. Για μένα υπάρχει φανερή έλλειψη ταχύτητα στη μεσαία γραμμή. Η ομάδα λίγο πολύ ήταν προβλέψιμη. Βέβαια δημιούργησε φάσεις. Δεν μπορεί μια ομάδα να μείνεται έναν εντάλλητο και να μην κάνει ευκαιρίες. Ο αντίπολος, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Όπως εξελίχθηκε το μάτς, μόνο κέρδη έχει να μετρήσει ο ΠΑΟΚ. Οι τρεις βαθμοί. Δέκατο γκολ του Σβιντέρσκι στο πρωτάθλημα. Που σαφώς και έχει καλύτερο τελείωμα από τον Ακπομ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γι' αυτό προτιμήθηκε σε ένα ακόμα αγώνα και δικαίωσε τον Αμπέλ Φερέιρα. Ο Λάμπρου, ονειρική εβδομάδα. Γκολ στο κύπελλο, το πρώτο με τον ΠΑΟΚ. Γκολ και στο πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά μπαίνοντας ως αλλαγή. Ο Βιερίνια, δεν είχαμε καμιά αμφιβολία ότι θα γεμίσει τα παπούτσια του Γιαννούλη. Στο πρώτο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χωρίς τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, αλλά έκανε πάλι κάποια λάθη που δώσαν δικαιώματα στους επιθετικούς του Αστέρα Τρίπολης. Καλή ομάδα, εμένα μου άρεσε. Έχει μια αλφα ποιότητα, αλλά όχι την ποιότητα προηγούμενων ετών. Ο Αστέρας δεν νομίζω να κινδυνεύσει. Γεμάτος Ισπανόφωνος. Έχει και μεγάλη διαφορά από αυτούς που... Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι πολύ δύσκολο να την γλιτώσει η Ξάνθη. Ανεξάρτητα από το θέμα του ΠΑΟΚ, το δεύτερο κομμάτι, γιατί τα δύο λέγαμε, νομίζω ότι στοιχειοθετείται πεντακάθαρα ο υποβιβασμός της Ξάνθης. Και επειδή διάβασα και ένα δεδικασμένο στη Φόρτσα σχέση με Καρυπίδη κτλ., είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Με Καρυπίδη τότε δεν είχε δηλωθεί, για τη Βέρεια μιλάμε, έτσι, για τον Άρη, δεν είχε δηλωθεί η έναρξη των συζητήσεων με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Και είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είχε παίξει ο Ολυμπιακός Βέρεια με άδεια τη Super League. Ενώ εδώ μιλάμε ότι δεν έχει δηλωθεί η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Βέβαια και τότε, για να είμαι ειλικρινής, η ποινή που προβλέπεται, που προβλέπονταν για το συγκεκριμένο κομμάτι για τη μη δήλωση της έναρξης των διαπραγματεύσεων, μέσα στις ποινές δεν ήταν μόνο αυτό, είχε και αφαίρεση βαθμών κτλ., ήταν και ο υποβιβασμός. Μεταξύ άλλων. Έτσι. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο. Είναι όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το δημοσίευμα, ένα από τα υπερασπιστικά όπλα της Ξάνθης αυτό. Δηλαδή θα πει ότι και τότε έγινε αυτό, άρα και εμάς τώρα μη μας υποβιβάζεται. Αλλά όπως μας είπε εδώ και ο κύριος Αρκούδης προχθές, η Επιτροπή ναι μεν εισηγείται, ναι μεν είναι δεσμευτική η εισήγησή της, αλλά η Επιτροπή δεν θα πει ρίξτε τον ΠΑΟΚ, ρίξτε την Ξάνθη. Θα πει θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ενοχής της Ξάνθης στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και οι ποινές θα επιβληθούν από τα δικαιοδοτικά όργανα, αρχικά τη Super League, θα πάει στην Εφέσεων της ΕΠΟ και ενδεχομένως και στο Διοικητικό Δικαστήριο. Έτσι για να πούμε το συνολικό. Κώστα, Χρύσανθε. Ο υπουργός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας απαλλάσσονται από εισφορές στα μπλοκάκια όσοι είναι και μισθωτοί. Εγώ δηλαδή. Δεν έχω μπλοκάκι. Ευχαριστώ. Το κλείσα. Πώς? Ναι. Ένας άδικος νόμος. Σωστό. Γιατί μας έβαζε και πληρώναμε διπλές εισφορές, χωρίς μάλιστα αυτές να αναγνωρίζονται πουθενά. Δηλαδή να πληρώνω εγώ διπλές εισφορές. Διπλό ταμείο. Είμαι μισθωτό στο Λίμπερο και είχα μπλοκάκι στο SDNA, ναι. Και να μην παίρνω τα αντίστοιχα ένσημα, ρε φίλε. Ήταν αντισυνταγματικό καταρχήν. Εντάξει. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια. Τεράστια ανάσα. Δεν είναι μισθωτή και έχουν μόνο μπλοκάκι. Δεν θα έχει ασφάλεια, ρε φίλε, αφού δεν είσαι μισθωτό. Σωστό και αυτό. Μα το άδικο είναι για του μισθωτού. Ήτανε. Ολυμπιακό 47, ΠΑΟΚ 46. Ναι. 34 η ΑΕΚ. 28 ο Παναθηναϊκός, που νομίζω πρώτη φορά φέτος ανέβηκε τέταρτος. Πέμπτος Όφη με 26, όσο και ο έκτος Άρης με 26. Όσο και ο έβδομος Ατρόμητος με 26 και η 8η Ξάνθη με 26. Τέσσερις ομάδες είναι στους 26. Απλά να πω εδώ πάνω μια που το λες. Μια που το σημειώνεις, ο Άρης έχει τελειώσει με όλα τα παιχνίδια ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός κτλ. Έχει μόνο ένα Άρης ΑΕΚ προ-τελευταία αγωνιστική. Και γενικότερα έχει ένα πολύ πιο βατό πρόγραμμα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ενώ ο Όφη, κυρίως ο Όφη, αλλά και ο Ατρόμητος και η Λάρισα έχουν μπροστά τους παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Που αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσουν στο ίδιο σερί. Και αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στον Άρη, αν απλά είναι σοβαρός. Αν παίρνει δηλαδή παιχνίδια όπως θα δούμε την Ξάνθη ή τον Πανιόνιο στην έδρα του,
γενικότερα έχει τέτοια παιχνίδια ο Άρης να πάρει και να είναι άνετα τεταρτοπέμπτος και στα play-off. Αρκεί να είναι σοβαρός σε αυτά τα παιχνίδια που θεωρητικά είναι πιο εύκολα σε σχέση με το να παίζει με τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Και επίσης έχει τον Ατρόμητο τελευταία αγωνιστική μέσα στο Βικελίδης. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Νομίζω ότι χθες έχει αυτοκτονήσει ο Ατρόμητος με το 0-0 με το Βόλο. Ή αν θέλεις, πέταξε τη νίκη που έκανε μέσα στον Πανετολικό στο 90 φεύγα. Την πέταξε χθες. Τα τρία επόμενα, οι τρεις επόμενες αγωνιστικές νομίζω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό θα ξεκαθαρίσουν μία-δύο θέσεις από την εξάδα. Αν ο Άρης πάρει 7 με 9 βαθμούς στα τρία μάτς που έχει, δηλαδή έχει Ξάνθη μέσα, Πανιόνιο μέσα και Πανετολικό έξω. Αν πάρει 7 με 9 βαθμούς αυτά τα τρία παιχνίδια, θεωρώ ότι θα είναι απίθανο μετά να μείνει εκτός εξάδας. Αν πάρει 9 βαθμούς, νομίζω ότι θα είναι στην τετράδα. Αν πάρει 4. Αν πάρει 4 με την Ξάνθη και το Πανιόνιο. Και ήταν στο Αγρίνιο. Δεν δείχνει ο Άρης του Ένινγκ κάτι τέτοιο στέριο. Ο Άρης του Ένινγκ έχει 14 παιχνίδια, έχει 2 ήττες από Ολυμπιακό και Όφη εκτός έδρας και δεν έχει χάσει πουθενά. Άρα και κερδίζει κιόλα στην έδρα του με τον Ένινγκ. Δεν έχει χάσει πουθενά. Εκτός από τα δύο. Από τα δύο μάτια το είπα, ρε φίλε. Με Ολυμπιακό και Όφη είπα έχει 2 ήττες. Ναι, δεν άκουσα. Σε 14 μάτια αυτό είναι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι νίκες και ισοπαλίες. 23 όσο και η Λάρισα που νομίζω είναι μέσα στο κόμμα. Απλά για να στο τελειώσω. Είναι αυτό που είπαμε το πρόγραμμα, ότι οι άλλοι, δηλαδή παίζει Όφη Ολυμπιακό. Τώρα, αν κερδίσει Όφη τον Ολυμπιακό, εντάξει, είναι άλλη κουβέντα, έτσι. Αν πάει. Αλλά δεν δείχνουν ικανοί όλοι να το κάνουν αυτό. Μετά παίζει με ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τέτοια. Δεν δείχνουν ικανοί να κερδίσουν αυτές οι ομάδες τον Όφη, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Δεν δείχνουν τέτοιες ικανότητες. Πάνε όλοι και έχουν τέτοια παιχνίδια. Ο Άρης, το μόνο πολύ δύσκολο, ένα δύσκολο παιχνίδι στη Λαμία, την ανεβασμένη Λαμία, αλλά είναι προς το τέλος. Έτσι, Λαμία Άρης. Και μετά. Το πιο δύσκολο θεωρητικά μάτς είναι το Άρης ΑΕΚ προ-τελευταία αγωνιστική. Όχι, τρεις αγωνιστικές στο τέλος. Και Άρης Ατρόμητος. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Ενώ οι άλλοι έχουν με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, παίζουν μεταξύ τους. Δεν γίνεται να κερδίζουν όλοι. Παίζει Λάρισα Όφη. Όφη Λάρισα. Παίζει Όφη Ατρόμητος. Δεν γίνεται να παίξουν μεταξύ και κερδίζουν όλοι. Γι' αυτό σου λέω ότι στο end of the day ο Άρης απλά αν πάρει τα φυσιολογικά παιχνίδια, τα θεωρητικά εύκολα και δεν κάνει καμιά γκέλα. Θα είναι στην εξάδα σίγουρα και αν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, 4 νίκες στα 7 παιχνίδια θα είναι και 4ος. Αρκεί να κερδίσει. Πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό με την Ξάνθη για πολλούς και διάφορους λόγους την Πέμπτη. Θεωρώ ότι η Ξάνθη είτε θα τιμωρηθεί με υποβιβασμό είτε θα τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, άρα τη βγάζω από την εξίσωση για το θέμα, όχι με τον ΠΑΟΚ, για το πρώτο το θέμα για τις μετοχές της. Αλλά για την ώρα είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι έχει 26 βαθμούς. Άρα την Πέμπτη παίζουν δύο ισόβαθμοι. Τώρα για επίσης είναι πολύ σημαντικά. Μίλησε ο Πανόπουλος πάντως. Ναι, μίλησε. Εμφανίστηκε ο Πανόπουλος. Ο οποίος εμφανίστηκε πρώτη φορά φέτος στην Ξάνθη. Δεν ήταν σε κανένα παιχνίδι μέχρι τώρα. Εμφανίστηκε. Αυτά δεν δείχνουν τίποτα. Εντάξει. Δείχνει ότι πήγε μέχρι το εκεί. Α, ωραία. Μέχρι τα πηγάδια πήγε η πίεση εννοώ. Ναι. Λοιπόν, και επίσης θεωρώ ότι τα τρία επόμενα παιχνίδια Στέριο, οι τρεις επόμενες αγωνιστικές ή και οι δύο ενδεχομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικές για να δούμε την ισορροπία στα play-off για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν ο Ολυμπιακός γκελάρει με Όφη και ΑΕΚ ή σε ένα από τα δύο κτλ., θα έχει την τεράστια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, γιατί τον έχει μέσα στην Τούμπα, να πάρει μια απόσταση εν ώψη play-off που θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν είσαι 3-4-5 βαθμούς πάνω, μετά θα πρέπει να έρθει ο Ολυμπιακός και κερδίσει εδώ μέσα για να πάρει το πρωτάθλημα ή να αυτοκτονήσεις στα άλλα παιχνίδια. Γιατί σε εκείνα τα παιχνίδια θα παίξει με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, από ό,τι φαίνεται Άρη και πιθανότατα. Από ό,τι φαίνεται Άρη, το λες εσύ χθες, εγώ δεν βλέπω Άρη. Ποιον βλέπεις εσύ στα play-off, δηλαδή. Τρεις θέσεις είναι. Τον Παναθηναϊκό, τον Όφη και τον Ατρόμητο. Ο Άρης είναι η ομάδα που έχει ένα διπλό στο φετινό πρωτάθλημα και έχει ισοπαλίες. Δεν καταλαβαίνω πού είναι η σιγουριά ότι θα πάρεις νίκη στο Αγρίνιο ή νίκη στη Λαμία. Ναι, δεν θα πάρω. Στην καλύτερη ισοπαλία. Ισοπαλίες, θα πάρω δύο ισοπαλίες. Μια ισοπαλία, μια ήττα. Γιατί να χάσω, δεν έχω χάσει πουθενά. Θα χάσεις. Αυτό είναι προσδοκία που έχεις. Δεν έχω χάσει την Τούμπα. Δεν έχω χάσει από την ΑΕΚ. Δεν έχω χάσει από τον Παναθηναϊκό και θα χάσω το Αγρίνιο. Ότι ο Άρης θα είναι στα play-off. Δεν θες να είναι. Είμαι σίγουρος, Χρυσάκη.
Δεν θα κερδίσω την Ξάνθη και τον Πανιόνιο στην έδρα μου. Σου λέω, έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε τέσσερις ομάδες με 26. Το είδες στο πρόγραμμά τους. Και άλλες δύο με 23. Το είδες στο πρόγραμμά τους. Παίζουν μεταξύ τους, θέλει. Δεν γίνεται να κερδίζουν και οι δύο. Ή ισοπαλία θα φέρνουν ή ο ένας από τους δύο θα χάνει. Αν αισθάνεσαι σίγουρος για τα play-off, οκ. Okay. Εγώ είμαι σίγουρος για τα play-off, ναι. Εντάξει. Είμαι σίγουρος, θα είμαι 100% αν κερδίσω την πέμπτη Ξάνθη. Εκεί τι σύστημα διεξαγωγής έχει, όλοι με όλους. Όλοι με όλους. Μέσα έξω. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τον Άρη. Ένα βαθμό έχει πάρει. Ένα βαθμό έχει πάρει στο 98. Τα ζουζούνια βάλε. Ένα βαθμό στο 98 έχει πάρει. Οι προσδοκίες σου αυτοί είναι. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι περίεργοι διαιτητές που με σφυρίζουν όπως με σφυρίζουν. Στέργιο, είδες. Ο ΠΑΟΚ Χρήστα δεν θέλει τον Άρη γιατί θα έχει ο Ολυμπιακός 6 βαθμούς ξεκούραστος. Όπα. Χαροπά τα δύο μου χέρια, τα χτυπώ. Ο Άρης στα play-off θα τον κερδίσει. Θα τον κερδίσει τον Ολυμπιακό. Να ξέρει. Γιατί θα είναι 6 βαθμούς διαφορά. Το είπε, το δήλωσε, γιατί θα είναι 6 βαθμούς διαφορά από ένα Ολυμπιακός και θα είναι αδιάφορος. Το δήλωσε. Η σειρά των αγώνων πώς γίνεται. Άντε, ένα με το 6. Μετά, Χρυσαθέ, γίνεται κλήρωση. Πρωταγωνιστική. Τι είναι αυτά που με στέλνουν ναι. τώρα. Ε? Ναι. Πάω Ολυμπιακός, ας πούμε. Και Άρης Ατρόμητος. Ο Σάουρλε μου λέει ένας φίλος είναι στη Θεσσαλονίκη και ζει αξιοπρεπέστατα την ζωή του χωρίς. Όλα αυτά που τον κατηγορούσαν, μου λέει εδώ ένας φίλος του προφανώς. Χωρίς όλα αυτά που τον κατηγορήσαν. Και τον έχει. Α, μου έχει και, τον έχει και φωτογραφία. Ωραίος. Α, νάτος. Ωραίος ο Τζόνι. Τζόνι από κάτω. Τζόνι. Δεν δραπέτευσε, λέει, μαζί με τον Κόντι στη Βραζιλία και τα 40 εκατομμύρια κλεμμένα που λέγανε. Ναι, αυτά λέγανε. Ο Κόντι αφού γράφει στο Facebook συνέχεια. Όχι, γράφανε αυτοί ότι έφυγε, ότι δραπέτευσε στη Βραζιλία με 40 εκατομμύρια, ναι. Α, μου τον έστειλε και φωτογραφία. Να το βγάλουμε αύριο. Γιατί το λέει, σε λέει αστείατρο εδώ πέρα ο τέλος. Ότι θα μπει ο Άρης στα play-off, εδώ ο φίλος ο Κώστας. Αστείατρο. Δεν είμαι σίγουρος. Α, νομίζω τα ελληνικά μου είναι καλά. Παιδιά, τα ελληνικά μου είναι καλά. Επίσης εδώ ο φίλος ο πριν ο 370, δεν το είπε σωστά, λέει πρώην Τσάτσος. Άρα δεν είμαι τώρα. Πρώην, κατάλαβες. Δεν είναι αυτά. Του Σαουρίδη και τη Παϊάρη. Α, πρώην. Το διόρθωσε. Δεν γίνονται αυτά. Παιδιά. Ξεκολλάτε με τις ταμπέλες, να ακούτε πολλούς δημοσιογράφους, να έχετε άποψη για όλα, έτσι ώστε να είστε σωστοί απέναντι στην αντιμετώπιση των θεμάτων. Επίσης το Εβιτσόσκλο λέει μια παράμετρο εδώ, Μαυροβούνιο στην καταγωγή είναι και ο Κοβάσεβιτς. Έτσι απλά το σημειώνω λόγω κοντινών ημερομηνιών. Ναι, αλλά Εβιτσόσκλο βγες και πες. Και τη δήλωση του Κοβάσεβιτς και τη δήλωση του Ραούλ Μπράβο, που επί μία εβδομάδα μας πρίξατε ότι ο Ραούλ Μπράβο, επειδή γράψαν στη Σερβία ότι είναι πίσω από την απόπειρα δολοφονίας και τα λοιπά, τώρα βγήκαν και είπαν και οι δύο ότι είμαστε φίλοι και δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ναι. Εκείνο το τραβήξατε, επειδή σύμφερε. Διάλειμμα συνέφερε. Θα ναι, θα κάνουμε τώρα αμέσως. Είπαμε τα διαλύματα πρέπει να γίνονται στην ώρα. Μπράβο, γι' αυτό έχουμε εδώ, για να μας τα θυμίζεις. Να συνηθίζει και ο κόσμος για να ξέρει να μας ακούει. Ναι. Ότο Καλογεράς είναι μαζί μας. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το κορυφαίο συνεργείο, μάλιστα τρία καταστήματα στην πόλη, otokalogeras.gr, θα μπείτε για να δείτε πού ακριβώς θα πάτε. Και η κορυφαία πίτσα, Mr. Gold, δώσουμε το άλλο το χαρτιστέργιο, το άλλο. Ναι, ναι. Mr. Gold, το άλλο. 62-85-86, για την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας και έχει και μαγειρευτά και έχει και... Εμένα μου αρέσει πολύ ωραίο το πενιρλί που έχει ο Mr. Gold. Εξαιρετικά, πραγματικά. Δυτική Θεσσαλονίκη απογειώνεται και κέντρο της πόλης κανονικότητα με τον Mr. Gold. Να σας πω επίσης ότι μαζί μας είναι ο Μαρμαρίδης, μια 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Φροντίζουν οι χρόνοι παραλαβής από το τμήμα παραδόσεων να είναι οι πιο σύντομοι της αγοράς. Το πιστοποιώ 100% και εγώ προσωπικά. Έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές είναι πραγματικά το value for money, αυτό το οποίο ακατέχει την συναλλαγή σας με το Μαρμαρίδη, που μάλιστα μπορεί να γίνει με συγκεκριμένο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Μαρμαρίδης, έπιπλα εγγύηση πραγματικά για να είστε άνετα και όμορφα στο σπίτι σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Θα πάμε στο διάλειμμα, αφού σας πω, μπείτε λίγο στο ΠΑΟ 24, έχει το βίντεο. Αυτό που βλέπαν οι διαιτητές, γιατί το ΠΑΟΚ TV δεν δείχνει πλάνα από το διάστημα, όπως το Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου φαίνεται ξεκάθαρα Χρήσανθε ότι πρώτα βρίσκει, ο Αγκούστο βρίσκει την μπάλα Χρήσανθε. Πριν προσγειωθεί στον. Γιατί... Πάλι είναι πέναλτι. Πάλι είναι πέναλτι. Απλά το σημειώνω εγώ. Εντάξει. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, γιατί έγινε πολύ κουβέντα εχθές. Όχι, κανείς λάθος. Και σας είπα, εγώ το είδα με τα μάτια μου
στην Τούμπα και την ώρα στο replay ότι βρίσκει καθαρά την μπάλα. Το ότι ακουμπάει λίγο την μπάλα. Φεύγει. Το ότι η μπάλα δεν φεύγει. Στέλνει ο Αγκούστο την μπάλα πάνω στον, στα πόδια του αμυντικού του Στάρα και φεύγει μπάλα από την άλλη κατεύθυνση. Μπίτος πάω 24 για να μην. Ναι, παρόλα αυτά και που φεύγει μπάλα πέφτει πάνω του μετά. Είναι πέναλτι. Πέφτει πάνω του, τον καπακώνει. Θα μπορούσε να, να διακτηνιστεί εκείνη την ώρα. Εντάξει, έχοντας φόρα για να διώξει την μπάλα, θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Σαν το είναι απρόσεχτο παιχνίδι, ρε Συστέριο. Δεν είναι πέναλτι. Δεν τον καπακώνει. Δηλαδή, θες να πεις ότι αν εγώ γίνει. Θα σου λύνω την απορία για το αν βρήκε μπάλα ή όχι. Ναι. Ακούστε, αυτό, λοιπόν, το θα αυτό το διάλειμμα και δέχομαι. Θα επιστρέψουμε. Ωραία. Διάλειμμα. Ω, διάλειμμα. Μισό λεπτό. Διάλειμμα. Πάμε. 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 Για μπάσκετ από με τίποτα. Τι μας αφήνετε. Σαν σήμερα ο Πάο κερδίζει τον Ολυμπιακό 2-0. Τη χρονιά του Μπαράζ του Άρη. Τότε ήμασταν φίλοι με τον Ολυμπιακό Κώστα για να μην πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης τη καρδιά μα. Κέρδισε ο Πάκος όσο τον Ολυμπιακό. Χρήσανθε. Τον Άρη δεν βλέπουμε να παίρνει ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο Χρήσανθε του λέει θα τον κερδίσει τα play-off. Ο Άρης, όταν ήμουν υπεύθυνο επικοινωνία, τον Ολυμπιακό τον κέρδισε κάθε εβδομάδα, Στέργιο. Με Τζόνσον 2-0 και ξανά με 2-0 και 1-0 με Κάμπορα. Όταν ήμουν υπεύθυνο επικοινωνία, εγώ, Στέργιο, κάθε εβδομάδα τον κερδίζαμε. Τον φάγατε για να γίνει ο άλλοι δεν τον κερδίζανε τον, τέτοιον, τον Ολυμπιακό. Στέργιο. Που είχε κάνει σέρι εδώ, που λέγατε ότι όταν περνάει τα τέμπη και τα λοιπά. Λοιπόν, σαν σήμερα 2-0, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Κώστας, έχω την νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open, να το πούμε και αυτό. Συγχαρητήρια. Δεν μπράβο. Ασχολείται κανείς. Μόνο όλος ο πλανήτης. Εκόψε κάτι. Και δήλωση Τσιτσιπά στο SDNA, το διαβάζω γιατί εγώ πάντα λέω τις πηγές μου. Ναι, Κώστα. Εντάξει, αφού εκεί τι να κάνει. Έχουν απεσταλμένο χρυσάνθη. Φυσικά. Για τον κόσμο, ο οποίος κόσμος ήταν πολύ εκδηλωτικός στην Αυστραλία, πάντα είναι οι Έλληνες εκεί. Μου αρέσει πολύ που έρχονται και με υποστηρίζουν, δεν ξέρω γιατί θέλω να ξεφεύγουν μερικές ώρες. Ο αντίπαλος μου δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και τι είναι τα συνθήματα, φαντάζομαι τι γινόταν. Αυτό πρέπει να σέβονται περισσότερο, αλλά πρέπει να σέβονται περισσότερο τον αντίπαλο. That's it, αυτό είναι τίποτα άλλο. Να κάνουν αυτό που θέλουμε περισσότερο σεβασμό. Θα την περιέγραφα σαν μια ποδοσφαιρική συμπεριφορά που έμεινε εκεί, να μην πηγαίνει στο τένις. Κατάλαβες. Είναι Ρουσλάνα του Καρούζο η μάνα και τέτοια. Λοιπόν, είπαμε Τετάρτη. Μια που είπες για το ΠΑΟΚ 24, να σου πω και εγώ για το All About Άρης. Έχει ανέβει κείμενο τώρα, 1 και 17. Πάρα πολύ. Θα δείξει και του Σαολίν, Κώστα. Όχι. Να το τον γκολ. Γκολ ο Άρης, Χρυσάνθε. Όχι, φίλε, υπάρχει το θεματάκι. Από το 1989 μέχρι το 2003 ο Ολυμπιακός κατέγραψε τον αριθμό των 14 συνεχόμενων εντός ένας νικών με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. 14 συνεχόμενες. 4 ώρες το είπε. Και λέτε για τις 5. Γκολ ο Άρης. 60 με 65 το ξανακάνατε. 7 ήττες και 3 ισοπαλίες ο ΠΑΟΚ. 98 με 2003. 11 παιχνίδια το 2. 9 ήττες ή 7 συνεχόμενες και 2 ισοπαλίες. Ναι, αλλά ήταν οι σφαγές τότε. Α, ήταν οι σφαγές τότε. Ενώ του Άρη δεν είμαι σφαγές. Δεν είμαι σφαγή του Τζοβάρα. Παπαπέτρου και τα λοιπά τότε. Τον Κομίνη μόνο πιάσατε στην διαρροή που κάνετε. Offside. Στέργιο. Ναι, ναι. Δεν ήταν. Όχι. Ναι. Εδώ. Ναι. Εδώ δεν είναι. Εδώ. Όχι, κανονικό γκολ. Κανονικό γκολ. Εδώ κάτσε, περίμενα να δούμε το δεύτερο γκολ. Περίμενε. Εδώ, εδώ δεν είναι offside. Εδώ. Εδώ είναι offside. Εδώ είναι offside. Εγώ νομίζω είναι ότι. Εκτό αν είναι από τον παίκτη. Αν είναι από τον αντίπαλο. Περίμενα, θα δω τώρα εδώ. Εδώ είναι πέναλτι. Όχι, έξω την περιοχή. Είναι έξω την περιοχή, σωστά. Ωραία. Στο open βλέπουμε, Στέριο. Κώστα. Ναι, open. Το πέναλτι δεν το είδαμε ποτέ. Είμαι με open. Τη φάση του πέναλτι δεν την είδαμε ποτέ. Το open δεν έχει μπάσκετ, παιδιά. Αν θέλετε κανένα μπασκετικό, έρχομαι. Ναι, ναι. Αντώνη, τα καλά. Αντώνη, γεια σου, Αντώνη. Αντωνάρα. Στο Pauk TV. Αντωνάρα. Γιατί στο Pauk TV τι κακό είναι. Όχι, τι, ποιο είπε ότι είναι κακό. Ό,τι θα κάνω, εγώ δεν ήμουν στο Άρης FM. Ακριβώς. Και με λέγανε τσάτσο τη διοίκηση και του Άρη. Του Σαωρίδη και τώρα το λένε. Έτσι. Μπράβο. Τσάτσι τη διοίκηση, ήμουν στο Άρης FM. Ναι. Όπως ο άλλος που έκανα μετάδοση εγώ στο κανάλι του Ηρακλή, Ηρακλή Στάδε, και λέει τι μετάδοση είναι αυτή. Ρε φίλες του Ηρακλή το κανάλι. Τι περιμένεις να πούμε δηλαδή. Επανέρχεται το Βιτσόσκυλο, απλά μια σημείωση γράφω. Βρε Όσκαρ Γκαρθία τον FM, μάθε να διαβάζει και να κατανοεί σωστά ένα κείμενο. Δεν με απασχολεί τι γράφονταν από άλλους. Εντάξει, Όσκαρ Γκαρθία, εγώ φίλε δεν έχω κάνει ποτέ τον τραυματία. Δεν κάνει τον ψέρι. Μέσα στην Τούμπα ή οτιδήποτε. Ο Χαλκιάς βέβαια στο Χαριλάου που έπεσε κάτι χαρτάκι και έπεσε και έκανε τον Ανέστη, το έχει κάνει. Και κουρομπίλια. Ενώ ο Κουνσεϊσάου την πήρε την. Και την πέταξε πίσω. Μάγκα, παλικάρο και τέτοια. Έτσι.
Αν το έκανε βέβαια Αριανός, θα ήταν αλυταράς και τα λοιπά που το έκανε. Ναι, δεν τρέπεται, προκαλεί τον κόσμο και τα λοιπά. Τετάρτη υποτίθεται. Βέβαια, και... να μιλούσε ο Φερέιρα. Συγγνώμη λίγο, να μιλούσε ο Φερέιρα. Που ο αδερφός του παίζει την ομάδα. Ναι, μπράβο. Ο Ένικε μίλησε με τον Κλοπ και τα λοιπά για το Άρης Πάο και τα λοιπά. Αν αυτό γινόταν με προπονητή ή παίχτη του Πάο, θα μας είχατε ζαλίσει τα μπρέκια. Τώρα επειδή ο Ένικε είναι στον Άρη, ο οποίος βέβαια Ένικε έκανε και χειραψία με τον Μάρτινς μετά το τέλος του μάτς, Κώστα. Απίστευτο. 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 Μετά και μιλήσανε για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Συνδιαλλαγή. Μετά το μάτς. Επίσης ο συμπαίχτης της Sporting Λισαβόνα Σόουζα μίλησε με τον Νεζεμέδο. Ο πρόεδρος δεν λες κάτι και τα γλωσσόφυλλα. Οπα. Ό,τι έκανε στην Τούμπα, ακριβώς το ίδιο έκανε και στο Καραϊσκάκι. Ωραία. Κατέβηκε στη Φυσούνα, ήταν αγκαλιά με τον Μάκη τον Γκαγκάτσι. Μάλλον λόγω Ολυμπιακού κι αυτό. Επειδή ο Μάκης με τον παπά συνείδησε ο Βασίλης με τον Ολυμπιακό πόσα χρόνια, μάλλον γι' αυτό θα ήταν. Από εκεί θα ήταν η καλή σχέση. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Ο Χαριστέας που βγαίνει με τη γυναίκα του, τη γυναίκα του Βιερίνα και το Βιερίνα και πάει στο θέατρο. Μαζί, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί αν έβγαινε με τον Φορτούνη, θα λέγατε. Ω, καλά. Χαριστέας με τον Φορτούνη. Ψήνει τον Αντελίνιο για τον Άρη. Ψήνει τον Αντελίνιο για τον Άρη. Υπάρχουν, να ξέρεις, και ένα όριο σε αυτή την προπαγάνδα. Υπάρχει ένα όριο, φίλε. Υπάρχει ένα όριο, πραγματικά. Σε αυτή την προπαγάνδα υπάρχει ένα όριο. Υπάρχουν και ανθρώπινες σχέσεις. Ήταν συμπαίκτες οι άλλοι 3 χρόνια. Δεν θα μιλήσουν μετά το μάτς. Για να μην τους πεις εσύ ότι μιλάνε. Και μετά το μάτς μίλησε ο άνθρωπος. Ή μήπως οι δικοί σου παίκτες μετά το μάτς, οι Πορτογάλοι, και δεν μιλήσανε με τους αντίστοιχους του Ολυμπιακού. Τώρα αυτά είναι. Τι νομίζετε, ότι σκοτώνονται, τι είναι θύρα 4, θύρα 7 οι παίκτες μετά το μάτς? Όλοι οι παίκτες όλων των ομάδων μεταξύ τους. Πάτε όμως στον Άρη και το κάνετε τέτοιο. Εντάξει, οκ. Έχει δώσει μια μικρή λαβή και ο πρόεδρος. Καμία λαβή δεν έχει δώσει ο πρόεδρος. Καμία λαβή. Καμία λαβή. Εσείς το δημιουργείτε όλο τον μπάχαλο αυτό. Και να σου πω και κάτι. Φέτος, έτσι όπως το κάνατε, επέστε ψηλά στα μούτρα σας. Έτσι όπως το κάνατε. Έτσι όπως το κάνατε. Μαζί με τον Τόρτι. Μαζί με τον Τόρτι. Μαζί με τον Τόρτι του Ρόουζ. Του Ρόζ είναι πέναντι με την ΑΕΚ. Στον Μπάουκ βρίσκει μπάλα. Να βρίσκει μπάλα. Με αυτό τη διαιτησία, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Φτάνει με τη διαιτησία. Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που θα χαιρετήσει ο Περέιρας και θα χαιρετήσει και αυτή η διοίκηση της ΕΠΟ Κώστα, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι. Στην ακρογιαλιά. Θα αρχίσετε να ξεφωνίζετε πάλι. Θα δείτε το σύστημα και αυτό και. Η κανονικότητα επέζε αυτά που γράφεται, τα περίεργα. Ορίστε η κανονικότητα. Κόβει τις εισφορές στα μπλοκάκια, τις διπλές. Που γονάτισε όλο τον κόσμο. Αλλά πού να το πείτε αυτό, ότι είναι θετικό. Πού να το πείτε. Και αυξάνονται οι συντάξεις. Και αυξάνονται και οι συντάξεις. Πού να τα πείτε τα θετικά. Δεν συμφέρει. Στέργιο. Ο Αυγενάκης κόβει τον κόσμο του πάγκο από τη Λαμία. Αν δεν είτε επιστρέψει κανονικότητα. Έχει επιστρέψει. Επιστρέψει κανονικότητα. Είτε έρθει άλλη κανονικότητα, ο Άρης θα είναι πεμπτοέκτος. Το τελευταίο κύπελο θα είναι του Κεραμιδά το 70. Ναι, ναι, ναι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Φέτος θα είναι το τελευταίο κύπελο. Ορίστε. Φέτος. Αυτό που θα πάρω φέτος. Το είπε φέτος. Φέτος. Αλλά σε θέλω στον τελικό. Είσαι ο μόνος που θα κερδίσει τον τελικό, να ξέρεις. Από τους άλλους μπορεί να χάσω όλους και τους 7 και από τον Πανετολικό. Εσένα θα σε κερδίσω. Αυτό χρήσατε τώρα δεν είναι, εντάξει. Τι. Στο Χαριλάο θα γίνει καταρχήν. Δίκαιο. Θεσσαλονίκη. Γελάω, λέει, με τη φάση και πόσο προπαγανδιστές είστε, λέει ο φίλος εδώ ο Γιώργος. Εντάξει. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Κάνει ένα μικρό χάιδεμα ο Αγκούστο και μετά κάνει κανονική επαφή της Τρίπολης. Η μπάλα ακόμα είναι διεκδικήσιμη. Αλλά ο Αγκούστο παρεμποδίζει τον παίκτη του Αστέρα να συνεχίσει. Επειδή πέφτει πάνω του και του κάνει φάουλ. Άρα πέναλτι. Στέργιο. Γιατί όντως χτυπάει και στον παίκτη του Αστέρα μετά η μπάλα. Είναι πραγματικότητα. Χρόνια χωρίς διπλό ο Άρης στον Big Five. Την ώρα που το Καραϊσκάκης έχει περάσει και ο κάθε πικραμένος με διπλό αυτά τα χρόνια. Λέω, φίλε, φίλος, σου είπαμε πριν ότι έχει 14 συνεχόμενες ήττες. Ο Άρης έπαιζε Β και Γ εθνική. Ο ανύπαρκτος Άρης που λέτε, ο Αρούλης με τα τρακτέρ. Αλλά έχετε απέτηση να κερδίσω εκεί που φέτος έχει κερδίσει μόνο η Μπάγερν. Είναι αίτητος Ολυμπιακός φέτος, να ξέρεις. Αλλά ο Άρης είναι τόσο μεγάλο στα μάτια σας, τόσο υπερτεράστιος, τόσο τεράστιο μέγεθος, γίγαντας, τόσο τεράστιο μέγεθος. Γίγαντας είναι μόνο με τα κεφαλαία γράμματα. Ο μοναδικός που έριξε τετράμπαλο στον ΠΑΟΚ, ο μοναδικός που σπάσε το αίτητο μετά από 51 μάτς. Αυτό θα κάνει σημαία τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν θα έχεις τίποτα άλλο να δείξεις. Στο λέω να το έχεις μυαλό σου. Προς ενημέρωσή σου, ετοιμάσου να φας κι άλλο στα play-off.
Αυτό είναι ο τρόμος και προσπαθείς με κάθε μέσο και τρόπο να μην πω. Σου λέω, δεν είναι σίγουρο. Παλεύω κόντρα στη διαιτησία. Αλήθεια είναι αυτό. Με στείλουν σε διάφορα παιχνίδια. Δεν μου δίνουν πέναλτι όπως αυτός ο Κομίνης με τον Όφη. Δύο φορές για να μπει ο Όφη που παίζει μπαλάρα. Έτσι. Τι ζούμε. Αλλά θα μπω και με κόντρα διαιτησία θα μπω. Θα μπω και με κόντρα διαιτησία. Δεν έχω χάσει στα ίσια και παλικαρίσια μέσα στην Τούμπα. Δεν έχω χάσει στα ίσια και παλικαρίσια μέσα στο ΟΑΚΑ. Δύο φορές με ΑΚΑ και Παναθηναϊκό. Στέργιο. Έριξα τετράμπαλο στον ΠΑΟΚ. Τετράμπαλο στον Παναθηναϊκό. Σε αυτά τα παιχνίδια είμαι ο καλύτερος στη Θεσσαλονίκη. Με διαφορά από τον δεύτερο. Ο οποίος παίρνει ισοπαλία τη μια φορά με πέναλτι στο 105. Δεν είναι 20 που μας χωρίζουν. Καμιά άλλη διαφορά. Στο Μελουδάκι δεν ξέρω τι έχει κάνει. Με τις Ξάνθες και τους Πανετολικούς. Μπορούμε να κάνουμε και ένα πρωτάθλημα Big Five, να δίνετε και ένα. Θα γίνει, θα γίνει Στέργιο. Θα γίνει στα play-off, στα play-off Στέργιο. Γι' αυτό δεν θες να μπω. Γι' αυτό δεν θες να μπω. Δεν θα πάρεις εσύ, ό,τι και να κάνεις, δεν θα πάρεις. Τα κρατάω. Να κάνουμε μια επιμέρους βαθμολογία το ντέρμπι. Τι να έχουμε κάνει. Είναι πρώτος Ολυμπιακός και δεύτερος ο Άρης. Εκεί που μετράμε πραγματικά Στέργιο. Και όχι με τις Ξάνθες και τους Πανετολικούς και τις Λαμίες. Είναι ένα τίτλο στο φινάλι τη σεζόν. Μια τιμητική διάκριση. Θα πάρω το κύπελο. Θα γίνονται δηλαδή play-off Σάββατο Τετάρτη. Και θα παίζει. Τα πιο πολλά είναι Κυριακή-Κυριακή. Κυριακή-Κυριακή. 1η Μαρτίου είναι η τελευταία και αγωνιστική. Παίζει, πούμε, 1η Πάο. Μαρτίου είναι η τελευταία αγωνιστική κόστα. Ναι, ωραία. Άρης ΠΑΟΚ και μετά ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Και μετά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και μετά ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Βέβαια. Όπως Στέργιο σφαγή. Ματσάρες. Ματσάρες. Εκεί να δω. Μπράβο. Εκεί να σε δω. Τι να το πάρεις. Να το πάρεις εκεί. Ναι. Στο τέλος. Ναι. Και, να, και με διαιτησία να το πάρεις εκεί. Μαγκιά σου. Και χωρίς μεταγραφή που δεν χρειάζεσαι. Που δεν χρειάζεσαι και μεταγραφές. Επειδή τέλος τα λεφτουδάκια. Ναι. Όχι. Τέλος τα λεφτουδάκια. Financial fair play. Περιμένεις να πάρεις τα λεφτά από τον Γιαννούλη για να κάνεις καμιά μεταγραφή. Δεν τα λέτε. Δεν τα γράφετε. Τελικά τον Μπρίγιοβιτς το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Και ο Μπρίγιοβιτς. Δανεικό τον Μπρίγιοβιτς τώρα. Δεν πάει ο πρόεδρος να πάρει. Να ρίξει μια πεντάρα εκατομμύρια προεδράρα να πάρει τώρα. Financial fair play. Αυτό που τον διώξαμε αυτόν τώρα δεν τον θέλουμε. Θα δώσεις τον δικό σου για να ξεπληρώσει τους παίκτες. Είναι πληρωμένοι οι παίκτες μέχρι κεραίας. Ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν. Ποιοι παλιοί. 700-800 χιλιάδες. Δεν είναι δικό μας χρέος. Είναι της παλιάς ΠΑΕ. Αλλά το μεταφέρει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές όμως. Θα το λύσω. Θα το λύσω. Θα το λύσω. Όχι. Αυτό είναι από κάτι που έκανε η ΕΠΟ. Αυτό είναι κάτι που έκανε η ΕΠΟ και ζωντάνεψε αυτό. Θα τα μάθεις κι εσύ. Άντε, περιμένω, Χρυσάνθη. Όταν πρέπει, Στέργιο. Εδώ εσείς δύο μήνες δεν μας δίκαιτε. Δεν έχει πάει ο άλλος. Πέφτει η Ξάνθη και δεν πήγε στην Επιτροπή Γεωσφυαλγία. Κοροϊδεύατε τον Καραπαπά για την Οσφιαλγία για το δικαστήριο. Για τον Πιαλόγλου δεν είδα κανένα κείμενο να ειρωνεύεστε. Γιατί, επειδή είναι κολλητό σα. Περαστικά, πρόεδρε. Ε, πέφτει η Ξάνθη και δεν πάει. Έχω πονάει η μέση μου. Ενώ πέφτει η ομάδα σου. Τι ρε φίλε. Πάνε με μέση. Πάνε. Ο Καλπαζίδης που είναι. Κάνε μια. Ο υπερδιοκτήτη. Είχε δουλειά. Είχε δουλειά. Είχε δουλειά. Δεν σε ρωτήσει που είναι. Είχε δουλειά. Και αν πρέπει να πάει ο Ιωάννη. Εγώ θέλω να το γνωρίσω. Σερβιτόρο με 10 εκατομμύρια. Από τα tips. Και εγώ παλιά σερβιτόρος ήμουν. 6,7 εκατομμύρια από τη μία τράπεζα στην άλλη μέσα σε μια μέρα. Τι λες, φίλε. Αυτά πρέπει να είσαι τουλάχιστον Μαρινάκης ή Ιβάν Σαββίδης για να τα κάνεις. 6,7 εκατομμύρια, ε. Το έγραφο, αλλά το έστειλε ανώνυμος οπότε. Και το πιστοποίησε η τράπεζα, είπε ο κύριος Αρκούδης. 6 εκατομμύρια. 6,7. Ο φίλος σου Κώστα. 6 ευρώ περνάει. Αλέξης Κούγιας. Αδερφός μου. Θα κάνει μια καταγγελία και μήνυση εναντίον του Ολιβέιρα. Ποιανού? Τη ΣΑΚ, γιατί έκανε χειρονομία ο Ολιβέιρα. Επειδή του έκανε σουτ. Ναι, αλλά όπως είπε και ο Ολιβέιρα, και εγώ τον Ολιβέιρα πιστεύω, όλη τη διάρκεια του αγώνα προκαλούσε από τον πάγκο ο Αλέξης Κούγιας. Δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω τον Ολιβέιρα. Όχι, όχι. Από γιατί όταν ο Ολιβέιρα. Από άνθρωπο που έχει φτύσει ποδοσφαιριστή, εγώ πιστεύω τον Ολιβέιρα. Ο Ολιβέιρα δεν έχει κάποιο θέμα με τον Κούγια, δεν ήταν και εδώ στην Ελλάδα 10 χρόνια. Για να έχει προηγούμενο, όχι, για να κάνει. Εντάξει. Εγώ πιστεύω τον Αλέξη. Εννοείται πιστεύω. Αυτή την, αυτή την περίοδο. Φίλο σου. Δεν είναι φίλο μου. Ο Αλέξη δεν ήταν που έφτιαξε τον Καντουρί. Ναι, και μετά, και για, μετά? Να, για να τον επιβραβεύσει ο Ιβάν Σαββίδης, του έδωσε υποθέσεις του. Αλλά τότε δεν τα λέγατε. Και ότι... δύο δανεικούς. Και είδατε μαζί το μάτι, και ο γιος του είδε το μάτσα τη σουίτα του Γιωργάκη. Και δύο δανεικούς. Και δύο δανεικούς δώσατε. Στέργιο. Αλλά επειδή τώρα. Από Αλέξη δεν ξέρετε. Έτσι είναι ο Αλέξης. Τώρα που την γύρισε ο Αλέξης, τον βρίζετε τώρα είναι πάλι. Με Αλέξη. Εμένα η άποψή μου δεν, ο Αλέξης δεν είναι Πανόπουλος. Για τον Αλέξη Κούγια. Ο Αλέξης δεν είναι Πανόπουλος, είναι Κούγιας. Και πέρσι που ήταν φίλος μας, υποτίθεται. Όπως λες, Χρύσανθε. Τι υποτίθεται. Μία τοποθέτησή μου στο ΠΑΟ 24. Εσύ προσωπικά. Τον υποχρέωσε, ναι. Να βγει στον αέρα. Το πιστοποιώ. Άρα η άποψή μου για τον Αλέξη Κούγια δεν αλλάζει. Και μετά τα γλωσσόφυλλα τα δώσατε στον αέρα. Εγώ κανένα γλωσσόφυλλο. Εδώ οι συνάδελφοι όλοι. Κολλητός σας ο Αλέξης. Και κείμενα μέχρι πριν τρεις μήνες και στο SDNA και τα λοιπά υπέρ του Αλέξη. Μετά που άλλαξε ο Αλέξης, ξεφώνησε. Όταν ξεφώνησε τον Καρυπίδη, κολλητός. Όποιος ξεφωνεί τον Καρυπίδη για εσάς είναι κολλητός.
Όταν σχηματίσω άποψη για έναν άνθρωπο, αυτή δεν αλλάζει. Εντάξει, αφού μπορεί να αλλάξει. Ούτε για τον Αλέξη Κούγια αλλάζει, ούτε για τον Αχιλέο Αμπέ αλλάζει, ούτε για τον Θωμά Μητρόπουλο αλλάζει, ούτε για τον Βίκτορα Μητρόπουλο που κατά καιρούς ακούμε και τη φωνούλα του να είναι τιμητή στον πάντων. Εντάξει. Ιδανικά θα ήθελα όλοι αυτοί να μην ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αλέξη Κούγια, ο Αχιλέα Μπέ, ο Θωμά Μητρόπουλο, ο Βίκτορα Μητρόπουλο και όλοι αυτοί που περάσανε. Προ τιμή σου το λε. Προ τιμή σου που το λε, ειδικά για τον Αχιλέα Μπέο κτλ. Αλλά δεν βλέπω να ενστερνίζεται το ίδιο ο επίσημο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω το Λευτέρη Δούκα να ξεφωνίζει τον Αχιλέα. Γιατί να τον ξεφωνήσει, είπε τίποτα ο Αχιλέας για τον ΠΑΟΚ. Τώρα όχι. Πώ να τον ξεφωνήσει. Κάποτε έπαιρνε τον Θόδωρο, έλα Θόδωρε, ήρθε ο πρόεδρος και δεν του φερθεί λοιπόν, κάτι σωστά. Πάμε στην αγαπημένη ενότητα της εκπομπής που είναι το μπάσκετ. Τετράλεπτο. Δίλεπτο βλέπω εδώ. Ο Άρης και πήρε και τη, διαφορά, και τη διαφορά με μπασκετάρα. Με τον Μπράουν που σας έλεγα. Είναι καλό. Είναι παιχτάρα. Και ναι, αν έλεγες και κάτι άλλο, Κώστα. Ότι, ομάδες... ότι αν δεν πληρώνεται, φεύγει. Πληρωμένος και ο Μπράουν. Και λύνονται και τα μπαν. Και στάλει και η κοιητική. Χάρη στο λαό του Άρη. Όχι μεγαλομετόχους. Ο λαός του Άρη σώζει την ομάδα του. Ο λαός του Άρη. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, τι. Πήρα και τη διαφορά που στο είπα. Συν 17 σου είπα. 18 κέρδισα. Στο είπα. Χρυσανθέ. Ναι. Λέγατε θα πέσει ο Άρης. Τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους ακόμη. Κώστα, ο Άρης θέλει 5 νίκες να φτάσει στις 10 για να είναι υπεράνετος. Πρέπει να κερδίσει τώρα τον Ιωνικό. Και να μην κερδίσει τον Ιωνικό, θα κερδίσω μέσα στον Κολοσσό και μέσα στον Πανιόνιο. Υπάρχει περίπτωση να μπει και ένα καλάθι σε αγώνα της Α1 το Σάββατο και αυτός που το έβαλε να τραβούσε τα μαλλιά του. Ναι, γιατί ήταν πολύ ωραίο το καλάθι και εντυπωσιακό. Αυτό που λέμε. Πω, τι έβαλα ο Λούστης. Ναι. Αυτό έγινε. Έγινε αυτό το περιστατικό. Στο 110-70. Στο 110-70. Ήταν ένα πολύ ωραίο καλάθι. Το 110-80. Δεν έκανε έτσι. Έκανε τον υδρότα του από τα. Δεν τραβούσε τα μαλλιά. Γιατί πόσο ήταν η διαφορά. ήταν νομίζω 30. Και έπρεπε να είναι 32. Και έβαλε τρίποντο κατά λάθος με ταμπλό. Το ήθελε. Έπρεπε να είναι 27. Και πήγε 27. Και νομίζω. Ξανά έχετε 30 μετά. Το handicap ήταν συν 28,5. Μπήκε μετά πάλι. Και μετά κυνηγούσαν να κάνουν φάουλ, Χρυσανθέ. Ενώ το μάτι ήταν 30 πόντους. Συγγνώμη, στον ΠΑΟΚ. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες. Στον ΠΑΟΚ κανονικός το 110 το βάλατε με φάουλ. Μάλιστα, διάβασα και Twitter από έγκυρους συναδέλφους μπασκετικούς. Ότι ψέγουν αυτό το. Ποιο? Το αισθαντανέ, τέλος πάντων. Παιδιά, ότι γίνονται διάφορα πράγματα φέτος, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ξέρω ποιοι μπορούν να επιληφθούν να ψάξουν και να βρουν μια άκρη. Ο Ισάκη. Στην πιάτσα ακούγονται πολλά και με ονόματα και χωρίς και με ομάδες που εμπλέκονται. Εντάξει, προφανώς στο ελληνικό μπάσκετ. Και ο Αυγενάκαρος. Και μετά λέει καπάκι φάουλ στα 10 δευτερόλεπτα. Στα 4 δευτερόλεπτα. Και η διαφορά από 27. Προφανώς ξαναλέω αυτά που ακούγονται. Από 28 και 30. Με βολές στο τέλος, Χρήσατε. Εδώ είναι το μάτς 12 πόντους και σταματάμε στα 30 δευτερόλεπτα. Την πετάνε την μπάλα. Την πετάνε και κάνουν χειραψίες. Και τρέχει. Παρατρία είναι, ρε! Άντε, φύγει από εδώ! Παρατρία! Άντε, παρατέσσερα είναι τότε! Και μηδέν είναι με το δικό μου. Ορίστε, σε ήδη λοιπόν, σε αδειάζει ο συνεργάτη σου, φίλε. Μηδέν! Γι' αυτό, και στο τέλος του μήνα πάνε καλεσμένο στην εκπομπή σου. Ο ίδιος συνεργάτη. Και όχι εδώ. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς μπαίνει στην εκπομπή. Ο αμυστή. Οπότε με συνεχίζει. Να σου πω. Καλό. Και γράφουν έτσι οι δημοσιογράφοι. Εγώ, παιδιά, δεν την είδα τη φάση. Απλά μεταφέρω για την. Εδώ την είδαν, μου λέει. Για την ενημέρωση του κοινού μα. Ότι στα 4 δευτερόλεπτα έγινε φάουλ. Δεν ξέρω αν κυνηγού. Έγινε φάουλ και έγινε το μάτς 30 πόντους. Και το μάτς άνοιξε 16,5 πόντους. Σας το είχα πει την Παρασκευή, το λέγαμε. 1-0-3 και 16,5 πόντους. Λοιπόν. Λοιπόν, όχι λοιπόν. Στέργιο στον απέναντί σου τον δίθεν ξερόλο αντικειμενικό δημοσιογράφο. Το 69 ως το 1992 ο Γαύρος Ντούμπα είχε μόνο 2 ισοπαλίες και τα υπόλοιπα όλες ήττες. Ναι, πολύ διαρκώς από το 89 στο 2003. Για τις είδες του ΠΑΟΚ, έτσι να μας δείτε και αυτός ο στήλος 8-97. Από το 89 μέχρι το 2003 είπαμε εμείς, ρε φίλε. Αυτό είπε, ρε φίλε. Και ο Άρης σου είπα και εγώ μια περίοδο που τον κέρδιζε συνέχεια. Τι να κάνουμε τώρα, εσείς λέτε 5 συνεχόμενα. Δεν δικαιούσε να ομίλησες εσύ όμως από το 89 μέχρι το 2003. Έχεις 14 συνεχόμενες ήττες. Αφού σου λέει μόνο ισοπαλίες είχε. Πού? Α, ενώ ο Χρήστος. Το 69 λέει... με το τέτοιο σου λέει. Άλλη περίοδο σου λέει αυτός, ρε. Α, σου λέει άλλη περίοδο. Το που δεν περνούσαν τα Τέμπη, ναι, εντάξει. Που δεν περνούσαν από τα Τέμπη. Δεν περνούσαν από τα Τέμπη. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο, Κώστα, για τον Ηρακλή. Πάει ο Γκάρετ. Πέφτουμε. Δηλαδή, εμείς ο Άρης το Σάββατο με ποιον είναι, Κώστα? Τρία πουλάκια κάθονται. Πες μου λίγο, με ποιον είναι, με τον Ηρακλή ή με τη Λάρισα? Με αυτόν ένα μηδέν! Ο Άρης, φίλε, πρέπει να είναι λοιπόν, με τη Λάρισα.
Με τη Λάρισα για να ρίξει τον Ηρακλή. Όχι. Χάσει την ισοβαθμία με τον Ηρακλή. Ενώ με τη Λάρισα την έχω. Ναι. Με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή είναι ο Άρης. Έχω και δουλειές. Ο ΠΑΟΚ. Τα λέμε. Ο ΠΑΟΚ. Τι ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, επειδή πριν δύο παιχνίδια μου φωνάζανε αντίο και στην Α2. Το Σάββατο, αν κερδίσω. Πες μου λίγο, ποιος είναι από πάνω στη βαθμολογία. Εσύ. Να σου πω λίγο κάτι άλλο. Οι παιχταράδες του Γιώργη, πού είναι. Ο Σπέσερ Χόρ. Εν τω μεταξύ φέρνουν τώρα δύο ίδιους. Αύριο με Νίκο Μοσκοβίτη τον αναλύει. Δύο ίδιοι στην ίδια θέση. Και θα διώξουν ή τον Νόλς, που για μένα το παιδάκι, εντάξει, ό,τι και να είναι τέλος πάντων, αυτό είναι στέργιο. Ή τον Wiggins, ο οποίος βγήκε MVP της αγωνιστικής. Στέργιο. Ο παπάς ο παχής έφαγε παπά παχή. Αύριο πάλι, φίλες. Με τον Άρη εσείς ασχοληθείτε. Έλα, πες το τώρα, πες το. Χαμηλώσα. Υπομονή κάνω, Κωνσταντίνα. Τα καλά έρχονται, περίμενε. Λοιπόν, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, Κωνσταντίνα Ψαρός τώρα. Ποιος αυτός, τον ακούτε πάντα εδώ σε 107,4. Να μας πείτε και τις μεταγραφάρες στο μπάσκετ, σας αρέ. Που τελικά δεν ήρθε κανένας. Τζάμπα η Αβάντα. Πρόσε, και δύο φοβεροί. Ο ένας στην Κορέα 5,6 πόντους. Ο άλλος λέει στην Πολωνία και τα λοιπά. Πάω και σε Κωστή. Αντίο. Εκεί στην Α2. Άκος 0. Ναι, γιατί μάθανε και αυτοί. Όχι, περίμενε. Μάθανε και αυτοί, Κώστα, ότι δεν θα πει κανένα. Μην φεύγετε. Εντάξει, μην αγχώνεσαι κι εσύ. Το κλίμα είναι ότι. Το κλίμα είναι από τα αντάκια. Κώστα, δεν θα πέσει κανένα. Υπάρχει μια δυναμική να πέσουν οι στοιχηματζίδες. Εντάξει, δεν θα πέσει κανένα. Σωστό λέω εγώ. Άκου το. Μην αγχώνεσαι. Δεν θα πέσει κανένα. 16 ομάδες του χρόνου. Γεια σας. Γεια σας.